Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και απόψε. Μία βρέχει, μία σταματάει. Φαντάζομαι να σας βρίσκουμε πιστούς στο ραντεβού μας. Εδώ, Σάββατο, 10.30. Κυρίες και κύριοι, πλέον ό,τι διαδραματίζεται στην πολιτική σκηνή οφείλει ο καθένας που έχει ένα μικρό δημόσιο λόγο να παίρνει θέση. Διαφορετικά, επιδεικνύει αυτό το μανδύα συνενοχής, κρύβεται στη σπηλιά της ουδετερότητας και τα έχει καλά με όλους. Επειδή εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, πρέπει να σας πω ότι για μία ακόμη φορά τα τελευταία 24 ώρα επιβεβαιώθηκε απολύτως ότι αυτόν τον τόπο τον κυβερνά μια πολιτική συμμορία. Και θα πρέπει με τον ιονδήποτε τρόπο ο καθένας μπορεί να λειτουργήσει προς το να αποτινάξει αυτούς τους κακούς ανθρώπους. Το λέω πολύ ποιητικά. Γιατί πλέον δεν ξέρω πώς πρέπει να εκφραζόμαστε για όλους αυτούς που σε ένα θέατρο σκιών που θα ζήλευε και ο καλύτερος θεατράρχης μας έπεισαν πως για όλα τα δεινά του τόπου φταίει ο κύριος Παπακοσταντίνου. Όχι πως είναι κανένα αθώο παιδί. Αρχιλαμόγιο είναι. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι, κάτι ευτραφείς κύριοι που κουνάγαν το δάχτυλο στη Βουλή, τι είναι. Κάτι άλλο πιο πίσω και πιο μπροστά, που πριν μερικά χρόνια δεν είχαν καφέ να πιούν και τσιγάρο να καπνίσουν, πηγαίνουν 1η Αυγούστου στη Μύκονο και έχουν ρεζερβέ σαπλώστα στη Ψαρού, πληρώνοντάς την με 600 ευρώ την ημέρα. Συνεπώς, εμείς συνεχίζουμε την καθημερινότητά μας, συνεχίζουμε τη δουλειά μας, προσπαθούμε να βγάλουμε το ψωμί μας, αλλά πίσω στο νου μας πρέπει να έχουμε πως ανά πάσα στιγμή κληθούμε από αυτό που ουρλιάζει μέσα μας και λέγεται συνείδηση, να βγούμε στους δρόμους για να αποτινάξουμε επιτέλους αυτή την πολιτική απάτη. Δεν πάει άλλο. Τελεία και παύλα. Φεύγουμε από αυτά και πάμε στα θέματά μας, γιατί αυτά μας ενδιαφέρουν. Αυτά είναι η δική σας έκφραση, όπως μας τη δίνετε κάθε εβδομάδα στο κινητό τηλέφωνο, το προσωπικό μου κινητό, είναι στη διάθεσή σας για μηνύματα μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για όλη την εβδομάδα να έχουμε προσωπική επικοινωνία. Καταγράφουμε τα θέματά σας και αυτά τα θέματα τα κάνουμε ρεπορτάζ. Στο σταθερό τηλέφωνο φυσικά το απαντούν οι συνεργάτες μου και εκεί καταγράφουμε επίσης δικές σας αγωνίες. Κυρίες και κύριοι, καθίστε αναπαυτικά, αρχίζει ο ιστός της Άραχνης. Την ώρα που το σκοτάδι απλώνεται παντού γύρω μας, κάποιοι επιμένουν να περιμένουν καρτερικά το φως μιας ελπίδας. Πολλές φορές όμως, ο ανθρώπινος νους κυριεύεται από την απληστία και εκεί χάνονται όλα. Ο ρόλος του δημοσιογράφου βρίσκεται πλέον στο μετέχνιο της αναζήτησης. Ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα, προσπαθεί να διακρίνει το θύμα από τον θήτη. Πολλές φορές τα καταφέρνει και άλλες όχι. Κριτές και κρινόμενοι στέκονται στο ίδιο σημείο. Έξω όμως και μακριά από την ανθρώπινη δύναμη υπάρχει κάτι άλλο. Κοιτάει μέσα από τον ιστό της μια μικρή, αθόρυβη, αλλά δυνατή αράχνη. Έτοιμη να παρέμβει με το δικό της τρόπο για να φέρει την ισορροπία στην πολυτάραχη καθημερινότητα. Αυτός είναι ο ιστός της αράχνης. Πάμε να σας συστήσω τους καλεσμένους που τους περισσότερους τους ξέρετε, γιατί έχουμε ένα δόγμα που λέει ότι η ομάδα που νικάει δεν αλλάζει. Και εγώ οφείλω για μία ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω δημόσια, χωρίς καμία διάθεση έπαρσης, για αυτή την μεγάλη απέραντη αγκαλιά που δείχνετε κάθε Σαββατό βράδυ. Και αυτό μας δηλώνει απέναντί σας ως πιο υπεύθυνους για αυτά που σας παρουσιάζουν. Κοντά μας είναι ο κύριος Σωτήρης Μεταξάς, ο Νικολόγος, ο δικηγόρος μας. Καλησπέρα κύριε Μεταξά και πάλι. Γεια σας κύριε Σπινό. Δίπλα στον κύριο Μεταξά είναι η κυρία Ντογιάκου, κυρία Μαρία Ντογιάκου. Καλησπέρα κύριε Ντογιάκου. Καλησπέρα σας. Με την κυρία Ντογιάκου, κυρίες και κύριοι, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία ως συμμετέχουσα στην προηγούμενη εκπομπή
και θα δείτε τι μας είχε καταγγείλει η κυρία Ντογιάκου και γιατί απόψε είναι εδώ, θέλοντας να δώσουμε βήμα σε όποιον νομίζει ότι θίγεται ή σε όποιον νομίζει ότι θέλει να προσθέσει κάτι πάνω σε μια καταγγελία. Το έχω πει κι άλλη φορά, πως όσα θέματα κάνουμε σε αυτή την εκπομπή έχουν κληθεί όλοι οι πρωταγωνιστές, είτε από τη θετική πλευρά των θεμάτων, είτε από την αρνητική. Δίπλα στην κυρία Ντογιάκου είναι... Κοιτάξτε τώρα, γιατί δεν μου βάλανε το όνομά σας? Κάτι σαμποτά σας κάνουν. Εσείς παλεύετε κύριε Μακαρίου στη Χαλκίδα να γίνετε υποψήφιος βουλευτής με τους ανεκάτους Έλληνες και οι συνεργάτες μου δεν βάζουν το όνομά σας. Άρα θα το λέμε το όνομα Μακαρίου κάθε δύο λεπτά. Προς πείσμα αυτών που δεν θέλουν να το γράψουν. Ίσως επειδή λόγω του προηγούμενου επαγγέλματος μου που ήμουν πιλότος ελικοπτέρου, σας προσγειώθηκα πετώντας. Ήρθα εδώ με ελικόπτερο. Λοιπόν, το είπαμε με τον δικό μας τρόπο. Ο κύριος Μακαρίου είναι από τα νέα αξιολογότατα στελέχη της πολιτικής ζωής. Είναι πολιτευτής στον ομό Ευβίας με το κόμμα του Πάνου Καμένου. Καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ να ευχηθώ καλές επιτυχίες δημοσιογραφικές και αποκαλύψεις. Να μην συγκαλύπτετε τίποτα και εδώ μέσα από την εκπομπή σας, από το κανάλι σας, ο κόσμος να έχει ένα βήμα μέσα από το οποίο θα μπορεί να προβάλλει τον καημό, τα προβλήματά του και να μην τα κουκουλώνουμε. Δίπλα είναι η κυρία Κατερίνα Σιδέρη. Είναι ένας άνθρωπος, συμβολογράφος στο επάγγελμα, η κυρία Σιδέρη που στάθηκε πρωτοπόρα ιδρύοντας σύλλογο εξαπατηθέντων του Παύλου Ψωμιάδη, αυτού του μεγάλου ήρωα που έφαγε τα εκατομμύρια της αρκούδας με την ασπής πρόνοια και έχει οδηγήσει δεκάδες ανθρώπους ήδη στην αυτοκτονία και δεν μας το λέει κανείς. Από αυτούς τους 3.500 κυρίες και κύριοι που έχουν αυτοκτονήσει και έχουμε μάθει, δεκάδες θύματα εξ αυτών είναι της ασπής πρόνοια. Και θα δείτε γιατί η κυρία Σιδέρη είναι σήμερα εδώ, για να δούμε μετά από 3 χρόνια, για να μην ξεχνιόμαστε, τι έχει γίνει περίπου με τους 40.000 ασφαλισμένους της ασπής πρόνοια. Καλησπέρα κυρία Σιδέρη. Καλησπέρα σας κύριε Σπίνο. Και πραγματικά εμφανιζόμαστε πάλι εδώ στην εκπομπή σας, μας δίνετε το βήμα και το λόγο, για να έρθουμε και να επιβεβαιώσουμε το αρχικό λεχθέν από εσάς. Δεν κρυβόμαστε σε σπηλιές αβεβαιότητες και επανερχόμεθα για να σας τονίσουμε ότι 3,5 χρόνια πραξίας μας έχουν οδηγήσει, μπράβο σας που το ομολογείτε και το λέτε από μαρτυρίες χιλιάδων ασφαλισμένων, σε αυτοκτονίες. Και θα σας πω και περισσότερο όταν θα μου δοθεί ο λόγος για αυτό το θέμα. Πάμε από την άλλη μεριά του τραπεζιού, κυρίες και κύριοι. Κοντά μας είναι ένας εκ των νέων εκλεκτών δικηγόρων της Αθήνας. Είναι ο κύριος Χάρης Κάτσιβαρδάς. Καλησπέρα κύριε Κάτσιβαρδά. Καλησπέρα κύριε Σπινό, ευχαριστώ. Να πω ένα σχόλιο λόγω της επικαιρότητας. Νομίζω ότι πρέπει να αφυπνιστούμε και να προταχθεί επιτέλους ο συνταγματικός πατριωτισμός και όχι να ποδοπατείται το Σύνταγμα. Δίπλα στον κύριο Κατσιβαρδά είναι ο κύριος Μάρκος Καλημεράκης, επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης τεχνικής εταιρείας ανέγερσης πολυκατοικιών. Καλησπέρα κύριε Καλημεράκη. Καλησπέρα κύριε. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Δίπλα στον κύριο Καλημεράκη είναι ο γνωστός σας κύριος Νίκος Κατσαρός, πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ. Γιατί και απόψε έχουμε θέμα με ακατάλληλα προϊόντα, από αυτά τα προϊόντα που οι διαφημιστικές εταιρείες μπουκώνουν τα ΜΜΕ για να μην προβάλλουν τη σαπίλα και τη δυσοσμία τους. Συγχαρητήρια για την εκπομπή που καλά προβάλλει μια άλλη μορφή της καθημερινότητας. Δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, κύριε Σπίνο. Είναι όλα αυτά που ζούμε καθημερινά και που τα μεγάλα κανάλια συστηματικά τα αγνοούν. Και πολλά μικρά. Και πολλά μικρά. Δίπλα στον κύριο Κατσαρό είναι ο ποινικολόγος μας, ο κύριος Περικλής Σταυριανάκης. Καλησπέρα κύριε Σταυριανάκη. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Να είστε καλά. Και όποιος αντέξει που λέμε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, είχαμε παρουσιάσει ένα θέμα που προερχόταν από καταγγελία του Πολιτιστικού Συλλόγου του Κέντρου Αμπελοκήπων που έφυγε, προσέβαλε κατά την γνώμη του κυρίου Καλημαράκη, τον ίδιο και την τεχνική του εταιρεία, γιατί ο σύλλογος μας είχε καταγγείλει βαρύτατες αυθαιρεσίες στις πολυκατοικίες, μέχρι και εξ ολοκλήρου αυθαίρετη πολυκατοικία στην περιοχή. Ο κύριος Καλημαράκης μας ζήτησε να είναι εδώ παρόν απόψε, για να απαντήσει όλα αυτά, χαρακτηρίζοντας το ανυπόστατα και ότι ουδέποτε έχουν συμβεί. Και βεβαίως, δεν είχαμε την παραμικρή πρόθεση
να μην του δώσουμε δημόσιο λόγο για να είναι εδώ. Παρακαλώ, υποχρέωσή μας είναι. Πριν όμως πάμε στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, θέλω να μείνουμε σε κάτι το οποίο το πληροφορηθήκαμε ως σφήνα στην εκπομπή και το βάζουμε επιπροσθέτως. Έγινε ένας πάρα πολύ άγριος ξυλοδαρμός, κύριε Μεταξά, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Ένας τέλεχος της διοίκησης, δημοτικός σύμβουλος της διοίκησης της κυρίας Κουλίκα, της δημάρχου της πόλης, τσάκισε στο ξύλο έναν εργάτη. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τυχαίο. Αυτό έγινε πριν από λίγες ώρες. Αν είναι τυχαίο ή δεν είναι, την ώρα μάλιστα που κοινοποιήθηκε στο Δήμο φύλο ελέγχου του ελεκτικού συνεδρίου, καταλογίζοντας σε υπαλλήλους 250.000 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, δηλαδή πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα αυτά από πλασματικές υπερορίες. Επικοινωνήστε παρακαλώ πάρα πολύ με μέλος του σωματείου, όποιον βρούμε, του σωματείου των εργαζομένων, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και αν, κύριε Σαββιανάκη μου, αυτό έχει σχέση με τον ξυλοδαρμό, τον αγριότατο, που υπέστη ένας εργάτης του Δήμου, μπογιατζής στο επάγγελμα, γιατί από ένα στέλεχος της διοίκησης, θέλει παραπάνω διερεύνηση. Εμείς αναζητούμε κάποιον να μας πει για αυτά τα θέματα, ένα μέλος του σωματείου, τον πρόεδρο, τον γραμματέα, κάποιον να βρούμε, εν πάση περιπτώσει. Είναι ο κύριος Μανώλης Ντούρος. Πολύ ωραία. Κύριε Ντούρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σφίνο. Κύριε Ντούρο, ήσασταν πρώην γραμματέας του σωματείου των εργαζομένων του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Βεβαίως. Μάλιστα. Ακούσατε τον προλογό μου? Κάποια σημεία δεν το πρόλαβα. Ωραία. Τον επαναλαμβάνω λοιπόν, γιατί σας βρήκαμε στο τηλέφωνο ξαφνικά. Είστε σε τηλεόραση? Ωραία. Ναι. Σημασία έχει να με ακούτε. Ναι, ναι. Είπα λοιπόν ότι έφτασε στα χέρια μας ένα φύλλο ελέγχου του ελεκτικού συνεδρίου. Μάλιστα. Που καταλογίζει σε 200 και πλέον υπαλλήλους, σε όλους σχεδόν, να επιστρέψουν 250.000 ευρώ ως πλασματικές υπερορίες. Και την ώρα που έγινε αυτό, παράλληλα, είχαμε έναν άγριο ξυλοδαρμό, όπως μου μεταφέρουν υπάλληλοι του Δήμου, ένα κυριολεκτικό ζακάτεμα ενός εργάτη του Δήμου από ένα στέλεχος της διοίκησης της κυρίας Κουλίκα, της κυρίας Αδρούτσου. Τα γνωρίζετε αυτά τα δύο περιστατικά εσείς? Ασφαλώς και τα γνωρίζω, ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τι έχει γίνει με αυτόν τον καταλογισμό σε υπαλλήλους? Για ποιο λόγο το ελεκτικό συνέδριο ζητάει πίσω τις υπερορίες αυτές? Ναι. Κατά πρώτον, κύριε Σπίνο, να καλησπέρισω και τους καλεσμένους σας, ότι μιλάμε για το ελεκτικό συνέδριο, ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της Ελλάδος, μαζί με τον Άγιο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κάτι που σημαίνει ότι η αποφάσεις αυτού του οργάνου δύσκολα τίθενται υπό αμφισβήτηση. Έτσι είναι. Εδώ λοιπόν έχει γίνει το εξής, τον καθιερωμένο έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου, ο οποίος είναι για τα έτη 2002 στη συγκεκριμένη φάση. Το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου είναι ότι αυτές οι υπερορίες που αναφέρατε προηγουμένως δεν πληρούνται από τις προϋποθέσεις ώστε να θεωρούνται νομότυπες. Δηλαδή, η στοιχειοθέτηση της αιτίας αυτών των υπερορίων δεν βαίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζει και η νομοθεσία. Κυρία Γραμματέα, να τα λέμε πολύ απλά. Δηλαδή, είναι πλασματικές? Σε ένα μεγάλο μέρος τους θα δείτε, αν βγαίνονται και προς σας στον πίνακα, θα το έχετε προφανώς για να... Ναι, ναι. Υπάρχουν κάποια ποσά που ξεπερνούν τις 4.000 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 1.500 ώρες υπερορία το χρόνο, δηλαδή 120 ώρες το μήνα. Χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη και φθινόπωρο. Βιομηχανία δηλαδή, βιομηχανία πλαστών υπεροριών. Εργάτες ή και υπαλλήλους? Όσον αφορά τα μεγάλα αυτά ποσά, ναι. Λέει ο κύριος Σαββριανάκης, εργάτες ή και υπαλλήλους. Η απάντηση είναι και οι δύο. Στα μεγάλα αυτά ποσά συνήθως δεν είναι απλοί υπάλληλοι. Ένα λεπτάκι. Παρατηρώ τώρα από τον πίνακα που διάβασα, ναι, πριν λίγα λεπτά πριν πω στο στούντιο, ναι, ότι υπάρχει υπάλληλος που παίρνει 5.000 ευρώ υπερορίες και άλλος υπάλληλος
που παίρνει 200 ευρώ υπερορία. Πώς γίνεται αυτή η διαφορά? Ναι, αυτό κύριε Σπίνο, γιατί εγώ όταν ήμουν γραμματέας στο Σωματείο γνώρισα τεράστια πολεμική. Όταν ζητούσα επιμόνωση οι υπερορίες και να δημοσιοποιούνται σε εμφανή χώρο του Δημαρχείου, ώστε να έχουν όλη η εικόνα του τι γίνεται. Αυτό δείχνει, αυτό το νούμερο που λέτε κι εσείς, ότι υπάρχει τεράστια ανισότητα των εργαζομένων όπως είναι μεταχείρισή τους. Δηλαδή, ευνοημένοι και μη. Ποιος μπορεί να πείσει ότι υπάρχουν οι υπετέλειδες εργαζόμενοι οι οποίοι παίρνουν 200 ευρώ και οι αντίθετα υπερβολικά, θα λέγαμε, εργασιομανείς οι οποίοι αμείβονται με 5.000 ευρώ το χρόνο υπερορίες. Περιέργως πάντως να σας πω, και παρακαλώ πολύ, μην το καλύψετε, ότι στα ονόματα εκείνων που παίρνουν πολλαπλάσια ποσά από τους συναδέρφους τους, είναι και συνδικαλιστές συνάδελφοί σας. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπω τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, έτσι δεν είναι? Ναι, ο πρόεδρος του σωματείου αυτή τη στιγμή, ο οποίος βρίσκεται στη διοίκηση, είναι στην πρώτη γραμμή αυτών των υπερορίων. Ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων, ναι, είναι στην πρώτη γραμμή των υπερορίων. Ναι. Μάλιστα. Αυτό λέτε να έχει δημιουργήσει έναν εκνευρισμό στους υπαλλήλους και να οδηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος στο να τσακίσει τον εργάτη και να το σάπισε στο ξύλο? Είναι αλήθεια αυτό το περιστατικό? Εγώ θα ήθελα, κύριε Σπίνο, να πω εδώ ότι θεωρώ, και αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, ότι αν δεν υπήρχαν αυτές οι εξόφθαλμα, θα έλεγα εγώ, πλασματικές υπερορίες των 4.500 ευρώ, δεν θα είχε γίνει αυτός ο καταλογισμός για τα μικροποσά των 200-300-400 ευρώ από το ελεκτικό συνέδριο. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Α, μάλιστα. Για πετε μου και τον ξενοδαρμό σας, παρακαλώ. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο έγινε πριν μια εβδομάδα περίπου. Μεταξύ ποιον έγινε ο καυγάς? Από έναν δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος κυριολεκτικά όρμησε εναντίον ενός εργαζομένου. Πού έγινε το περιστατικό, μέσα στο Δημαρχείο? Λοιπόν, να το ακούσουμε. Μέσα στο Δημαρχείο έγινε το περιστατικό? Όχι, στον εργασιακό χώρο, εκεί, εκτός Δημαρχείου. Αυτός ήταν αντιδήμαρχος ο δημοτικός σύμβουλος? Αυτός δημοτικός σύμβουλος. Και γιατί τον έδιρε τον εργάτη? Μου λένε τον σακάτεψε. Ναι, ναι. Είναι έτσι? Είναι έτσι ακριβώς. Ναι. Το βάραγε με στυλιάρι? Ακριβώς δεν μπορώ να σας πω, αλλά είναι σίγουρο ότι εδάρει μεταμανίας. Πώς λεγόταν ο δημοτικός σύμβουλος, κύριε Γραμματέα? Τώρα θα ήθελα να με επιφύλαξε από το όνομά του, αλλά μην... Εντάξει, εσείς καλά κάνετε, αλλά θέλω, ναι, να αναρωτηθώ, η δήμαρχος, ναι, είναι δίπλα στο Τζάκι ή δίπλα σε κανένα τηλέφωνο να μας πάρει να μας πει ποιος τελεχός της, συμπεριφερόμενος κοινός αλήτης, τραμπούκος, τσάκισε στο ξύλο έναν εργάτη? Τον καλύπτει, τον απέμπεψε από το Δημοτικό Συμβούλιο, τον διέγραψε από την παράταξή της ή τον συγκαλύπτει κάτω από την πράξη αλγιεινής εντύπωσης που έχει προκαλέσει? 5 λεπτά που το έχουμε αναφέρει, με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι έχει γίνει ο χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Ναι. Για ποιο λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος τον έδιρε τον εργατή, μάθατε εσείς? Κοιτάξτε, δείτε, προσωπική άποψη έχω, γιατί έχω επικοινωνήσει, ο ίδιος ο εργάτης επικοινωνήσει μαζί μου. Για πέστε μας, πολύ σωστά. Ενώ τα ανέκαθεν έδειχνα μια ευαισθησία. Σε κάποια εργασία προφανώς που ζητήθηκε να κάνει, είχε περαιώσει το ωράριό του. Μπορεί να είπε μια κουβέντα έτσι, ξέρετε τώρα, πάνω στο αυτό που όταν κάτι ζητείται πέραν το ωραρίο, αλλά όχι σε τέτοιο σημείο ώστε να λάβει αυτή την αντιμετώπιση. Θεωρώ ότι τα πολιτικοί παράγοντες έχουν άλλο τρόπο να απαντήσουν. Πήγε στο νοσοκομείο, ο εργαζόμενος του Δήμου σας πήγε στο νοσοκομείο? Έχω αυτή την ενημέρωση, ναι. Αφού δεν σε κάτεψε με ένα σιλιάρι το κοπάνω στο κεφάλι. Κύριε Μεταξάρου, εμένα με πήρε στο τηλέφωνο 2-3 μέρες μετά με ακόμα εμφανή τα σημάδια της ζαλάδας και της δυσφορίας. Η κυρία Σκουλίκα ασχολείται με το ΜΟΛ, με το εμπορικό κέντρο που έχει κλείσει. Σκουλίκα είπατε? Τι είπατε? Σκουλίκα. Σκουλίκα δεν λέγεται, πώς λέγεται? Ανδρούτσου Σκουλίκα. Πώς λέγεται? Ανδρούτσου λέγεται δήμαρχος. Ανδρούτσου και Σκουλίκα είναι το όνομα του συζύγου. Ανδρούτσου, ναι, Παύλα Σκουλίκα, έτσι μου λένε. Μαρία Ανδρούτσου, Παύλα Σκουλίκα. Ναι. Κύριε Ανδρούτσου. Όπως, ναι, και η Άτσιλα Δημητρίου, έχει δύο όνοματα. Λοιπόν, επειδή προφανώς έχει πολλή δουλειά και ασχολείται εκεί με το εμπορικό κέντρο,
τη Λεωφόρου Βουλιαγμένη που έχει κλείσει, έχει λυγίσει, έχει γονατίσει όλα τα μαγαζάκια του Αγίου Δημητρίου, δεν έχει χρόνο να παρέμβει και να μας πει είναι έτσι ή είναι αλλιώς. Και εν πάση περιπτώσει, εσείς έχετε μάθει εάν έκανε κάποια ενέργεια η διοίκηση του Δήμου εις βάρος αυτού του Δημοτικού Συμβούλου, δηλαδή τον έδιωξε από την παραταξή της, τι είπε, φύγε, είσαι τραμπούκος ή τον έχει αγκαλιάσει και τον προστατεύει. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο από ό,τι γνωρίζω μέχρι στιγμής. Όμως κυκλοφόρησε μια ανακοίνωση πριν δύο μέρες. Ναι. Η οποία ανακοίνωση με ημερομηνία 17 του Ιανουαρίου, ναι. Σωματείου ανακοίνωση, η οποία είναι όμως σε μια κατεύθυνση, έτσι πώς να πούμε τώρα. Δεν έγινε τίποτα. Εξομάλυνση της κατάστασης και όχι ανάδειξης του πραγματικού ζητήματος. Έτσι είναι. Όταν υπάρχουν στην οροφή των υπεροριών στελέχη του σωματείου. Ο Παθών κατέθεσε έγκληση για σωματικές βλάβες. Ο Παθών ο εργάτης. Έχει κάνει μήνυση ο εργάτης, κύριε Γραμματέα, έχετε μάθει. Δεν γνωρίζω αν έχει κάνει μήνυση. Γνωρίζω ότι είναι η κατάσταση του δύσκολη γιατί καταλαβαίνετε. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν πιέσεις και δεν πιέσεις περιβάλλοντος έτσι. Μάλιστα. Του εργασιακού. Εντάξει, θα δώσουμε συνέχεια αφού κάνουμε επιπλέον ρεπορτάζ και βεβαίως να έχουμε και την άποψη της κυρίας Σκουλίκα, να είναι εδώ, η κυρία Δρούτσου, να είναι εδώ την επόμενη εβδομάδα να μας πει και εκείνη τι ξέρει για το περιστατικό. Το καταδίκασε τον Δημοτικό του Σύμβουλο. Και εν πάση περιπτώσει να μάθουμε και το ονοματάκι του, δεν είναι κακό. Να είστε καλά κύριε Ντούρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, σας ήρθα. Έρχομαι, τι είπατε. Ξύλο, πολύ πέφτει. Τι γίνεται. Γιατί όμως. Γιατί η κοινωνία μας είναι γιατί ο άλλος στην ανταραχή, κύριε Σαββίδη. Και γιατί ο άλλος δεν μηνύει. Προστάνε σε όποιον μιλάει ελληνικά. Και γιατί ο άλλος δεν μηνύει. Μπορεί θα πει. Ερωτήματα είναι. Μήπως μηνύσει. Έχει εντός τριμήνου να κάνει τη μήνυση. Κοιτάξτε, έχει, αλλά. Άμα εμένα. Μήπως είναι με σύμβαση ο εργαζόμενος. Άμα μου πάτε εμένα, μου σπάσετε το κεφάλι, εγώ την ίδια ώρα θα αντιδράσω, κύριε Σπίτι. Ναι, αλλά να βάλει απέναντί του ολόκληρη δημοτική αρχή. Καμία δημοτική. Η δημοτική αρχή θα βρεθεί κατηγορουμένη. Και θα είναι από κάτω. Εγώ μαζί σας συμφωνώ. Ναι. Σε αυτά τα φαινόμενα πρέπει να δίνεις άμεση αντίδραση. Έτσι, εγώ συμφωνώ πολύ. Συγγνώμη που προβληματίστηκα. Όχι, έτσι είναι, μεγαλόφωνα. Και εγώ προβληματίζομαι. Αλλά δεν είδατε όμως, προσέξτε. Δεν μπορεί να κρύβεται πίσω. Ο γραμματέας σωματείου δεν είπε ούτε το όνομα του Δημοτικού Συμβούλου. Εντάξει, για γνωστούς λόγους. Για γνωστούς λόγους. Άρα αυτή η επικάλυψη φυλάμε τα νότα μας. Είναι καλό να υπάρχει. Ναι, αλλά οι δημότες, κύριε Σπίνο του Αγίου Δημητρίου, θα πρέπει να γνωρίζουν γιατί αύριο θα πάνε να ψηφίσουν. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό περιμένουμε κυρία Σκουλίκα, κυρία Δρούτσου. Σκουλίκα, Δρούτσου, όπως λέγεται σε πάση δόση. Με όλη την αγάπη να σας φιλοξενήσουμε εδώ την επόμενη Κυριακή. Πηγαίνετε στο μόλι, πίνετε καφεδάκι, αλλά ελάτε και εδώ για να καταλάβουμε, εν πάση περιπτώσει, ποιος είναι αυτός ο τραμπούκος αλητήριος δημοτικός σας σύμβουλος της πράταξής σας που τσακίζει στο ξύλο εργάτες. Ποιος είναι αυτός. Να το δούμε κι εμείς, αδερφέ, να ξέρουμε ποιος είναι. Λοιπόν, κύριε Σπίνο, παρακαλώ. Μια παρέμβαση. Να φύγουμε από αυτό το θέμα. Σαν απλός άλλα πολίτης, τα βλέπουμε όλα από μια νομική σκοπιά. Ναι. Αλλά σαν απλός πολίτης, επιτρέψτε μου να συμβάλλω σε αυτό και να πω ότι δεν ξέρετε τι κρύβεται πίσω από αυτό. Συμφωνώ, γι' αυτό θέλουμε να μάθουμε. Γι' αυτό είπατε και πολύ καλά. Μήπως φοβάται, μήπως δεν είναι να τα βάζει απευθείας από μια δημοτική αρχή. Εύκολο είναι να λέμε για δεν έγινε έγκληση. Μήπως είναι καμία γίνει από δουλειά στη μέση. Ας παρέμβει. Αν γινόταν η μήνυση, η δημοτική αρχή θα ήταν από κάτω. Αν γινόταν και αν τον άφησε. Πάντως το γεγονός. Ποιον άφησε. Το γεγονός ότι ήταν μια ανάγκη επιβεβαιώνεται και δεν διαψεύεται. Θα ήταν από πάνω. Και θα ήταν από 100%. Κάτω η δημοτική. Λοιπόν, τι μπορεί να κρύβεται πίσω και δεν αφήνουν έναν απλό άνθρωπο. Επαναλαμβάνω. Θα ήταν. Ας παρέμβει να μας πει. Οφείλει η δημοτική αρχή έτσι για ένα γεγονός που παίρνει έκταση να εκδώσει ανακοίνωση. Και να πει έγινε αυτό με ένα στέλεχος του Δήμου. Δεν έγινε με τον Μπακάλι και τον Φούρναρη, με ένα στέλεχος του Δήμου. Αυτό είναι έτερο. Σωστό. Λοιπόν, εάν δεν βγάλει θα γίνει ρεπορτάζ και θα βγει η αλήθεια. Αλλά πέρα εννοείται αυτό. Έχουμε εμείς ιδιαίτερη αγάπη στην κυρία Σκουλίκα. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στα άλλα θέματα. Αδρούτσου, βέβαια, θέλουμε να πούμε. Αδρούτσου. Ναι. Αδρούτσου είναι το δικό της. Το ιστορικό πολιτικό όνομα της οικογένειάς της. Του συζύγου για... είναι Σκουλίκα. Γι' αυτό και η συμπεριφορά είναι δυναμική. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι είχε ένα θείο, το οποίο το γνώριζα. Δημοτικό σύμβουλο ετών. Δεν την ψηφίζατε εσείς. Όχι. Δημοτικό σύμβουλο ετών. Ο θείος της, ο Αδρούτσος, ο οποίος ήταν καταπληκτικός άνθρωπος. Καταπληκτικός. Κυρίες και κύριοι, στην προηγούμενη εκπομπή μας, και παρακαλώ πολύ, ήθελα εδώ την προσοχή και την ησυχία σας, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το αληθές και το ψευδές
των γεγονότων που θα παραθέσουμε. Δεν έχουμε πρόθεση να θίξουμε κανέναν, δεν έχουμε πρόθεση να συγκαλύψουμε ή να ματαιώσουμε οποιαδήποτε απόπειρα αλήθειας από όπου και αν ακούγεται. Δείξαμε ένα θέμα το οποίο αφορούσε μία πολυκατοικία που έχει χτίσει η τεχνική εταιρεία της οικογένειας Καλημεράκη, από τις πιο γνωστές, θα έλεγα η πρωταγωνίστρια τεχνική εταιρεία των αμπελοτύπων, των τορκοβουνίων, που σύμφωνα με την καταγγελία του Συλλόγου της περιοχής είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετη και έχει χτιστεί μέσα σε ένα δημόσιο κτήμα. Να θυμηθούμε σας παρακαλώ πολύ τι είχαμε πει τότε στο ρεπορτάζ, για να επανέλθουμε. Ο κύριος Καλημεράκης είναι εδώ, η κυρία Γκογιάκου, μέλος του Συλλόγου που κατήγγειλε το γεγονός αυτό, είναι παρούσα, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε το αληθές ή τι άλλο κρύβεται πίσω από αυτήν την απίστευτη ιστορία. Πάμε στο βίντεο παρακαλώ πολύ. Πώς σας φαινόταν αν μια ολόκληρη πολυκατοικία καταπατούσε έκταση του δημοσίου που προοριζόταν για σχολείο? Πριν απαντήσετε, ας συμπληρώσουμε το ερώτημα. Τι θα λέγατε αν ο ιδιοκτήτης πολυκατοικίας που έχει καταπατήσει έκταση του δημοσίου που προοριζόταν για σχολείο πουλά και ενοικιάζει τα διαμερίσματα που ανήκουν σε αυτήν? Ιδού οι απαντήσεις. Σύμφωνα με την πολυσέλιδη απόφαση του εφετείου που δημοσιεύτηκε στις 16 Δεκάτου του 2010, ύστερα από προσφυγή του Πολιτιστικού Συλλόγου Κέντρου Αμπελοκήπων, η πολυκατοικία που βλέπετε και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κούρμα και Παπαρσένη στους Αμπελόκηπους, χτίστηκε καταπατώντας το σύνολό της έκταση του δημοσίου που προοριζόταν για σχολείο. Ωστόσο, το δημόσιο, παρά το γεγονός ότι έχει στα χέρια του τη τελεσίδικη απόφαση του εφετείου, απλά αδιαφορεί. Η διοκτήτρια της πολυκατοικίας είναι η τεχνική εταιρεία των αδελφών Καλημεράκη, η οποία 2 χρόνια μετά την τελεσίδικη απόφαση που αποφαίνεται ότι η πολυκατοικία ανήκει στο δημόσιο, εξακολουθεί να εισπράττει ενίκεια και να πουλά διαμερίσματα. Αυτά είχαν πει τότε. Κάνω παρέα και με έναν ιό που ταλαιπωρεί τον λαιμό μου, άρα παρέα θα κάνω την εκπομπή, εγώ και ο ιός. Όχι ο πραγματικός ιός. Ο ψεύτικος ιός. Λοιπόν, όταν παίξαμε αυτό το ρεπορτάζ, κύριε Μεταξάς, παρόν εδώ, μας τηλεφώνησαν αρκετοί τηλεθεατές, μεταξύ των οποίων και η κυρία Γκογιάκου, που είναι παρούσα, και μας είπε ότι έχει πέσει θύμα βαρύτατου ξυλοδαρμού από μέλη, φίλοι, μας τους χαρακτήρισε μπράβους, της οικογένειας Καλημεράκη, επειδή κατήγγειλε ως μέλος του Συλλόγου ακριβώς αυτή την παράνομη δραστηριότητα. Θέλω να ακούσουμε και εξαιτίας αυτής της αφορμής εκλήθη σήμερα εδώ η κυρία Γκογιάκου. Θέλω να ακούσουμε για να δούμε αν αυτά που είπατε τα επιβεβαιώνεται η κυρία Γκογιάκου. Μη λέμε άλλα χτες και άλλα σήμερα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε τηλεφωνικά η κυρία Γκογιάκου και εδώ θα δοθεί ο λόγος άπλετος στον κύριο Καλημεράκη και στην κυρία Γκογιάκου. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε τι μας είχε πει η κυρία Γκογιάκου τότε που παρενέβη στην εκπομπή με αφορμή αυτό το ρεπορτάζ. Έχουμε νέα καταγγελία, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Ο ξυλοδαρμός πάει σύννεφο. Η κυρία Γκογιάκου στη γραμμή. Κυρία Γκογιάκου, καλησπέρα. Γεια σας κύριε Σπίνο. Κύριε Γκογιάκου, μας είπε ο κύριος Παπαθεοδόρου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι αντιπρόεδρος. Βεβαίως. Το γνωρίζετε. Πολύ ωραία. Είναι μέλος του Συλλόγου. Α, είναι μέλος Συλλόγου. Yeah. Και θέλω παρακαλώ πολύ, επειδή τηλεφωνήσατε, να μας το επιβεβαιώσετε κι εσείς αν είναι έτσι ή δεν είναι. Ότι υπήρξαν θύματα ξυλοδαρμού από φίλους, συγγενείς, γνωστούς, μπράβους, δεν γνωρίζω υπό ποια ιδιότητα, θύματα ξυλοδαρμών, πάρα πολλοί άνθρωποι, γονείς και κάτοικοι της περιοχής, που εναντιώθηκαν σε αυτό που νόμιζαν ότι είναι λάθος. Είναι έτσι? Είμαι σίγουρη, κύριε Σπίνο, ότι αν ήταν πιο εύκολο να βγάλουμε γραμμή απόψη στο κανάλι σας, θα είχε κατακλειστεί από καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής του Πολυγόνου, όπου δραστηριοποιούνται οι αδελφοί Καλημεράκη, κάνοντας επί 40 χρόνια πολυκατοικίες σε δημόσιες εκτάσεις. Εσείς έχετε φάει ξύλο? Είμαι και εγώ θύμα ξυλοδαρμού τους, 2 μάλιστα φορές. Τι λέτε, ρε, την πρώτη όταν παρευρέθηκα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και τη δεύτερη στο Διαμερισματικό Συμβούλιο, προκειμένου να στηρίξω αποφάσεις ώστε στο συγκεκριμένο χώρο που προοριζόταν για σχολείο να μην κάνει ακόμη μία πολυκατοικία ή εν λόγω τεχνική εταιρεία. Κυρία Γκογιάκου, την είπατε? Μάλιστα. Κυρία Γκογιάκου, θέλω λίγο να μείνω σε αυτό το οργανωμένο προς ξυλοδαρμό επεισόδιο όπως το καταλαβαίνω. Υπήρχαν άνθρωποι στημένοι έχοντας κλείσει τις πόρτες ή ο ίδιος ο κύριος Καλημεράκης
αγανακτισμένος σε μια κουβέντα σηκώθηκε και έδωσε ένα χαστούκι σε κάποιον. Πώς έγινε, να το καταλάβω. Έφερνε μαζί τους όλους τους οικοδόμους που χρησιμοποιούσε, έκλεινε τις πόρτες, ταρακουνούσε, έβαζε και ταρακουνούσαν τους νομαρχιακούς συμβούλους. Ο κύριος Γουρός είχε κλειστεί και καλούσε τα ΜΑΤ για να προφυλαχτεί. Οι διαμερισματικοί σύμβουλοι τα ίδια, διότι τους ντομπάριζε και τους έλεγε «Εάν δεν χτιστούν οι πολυκατοικίες, εσείς δεν θα έχετε δουλειά». Και όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι βρίσκονται σε αμόκ. Όπως επίσης ντομπάριζε όλους τους μικρούς καταπατητάς, και έχοντο εναντίον μας πάλι με μαδέρια, με ξύλα, μια κατάσταση τριτοκοσμική. Εσείς έχετε κάνει μήνυση στην τεχνική εταιρεία Καλημέρα και τον ξυλοδαρμό εις βάρος σας. Όλοι οι κάτοικοι που έχουμε υποστεί τον ξυλοδαρμό έχουμε κάνει μήνυση. Μάλιστα. Αυτά μας είπε η κυρία Δογιάκου. Πριν σας δώσω το λόγο μόνο για μισό δευτερόλεπτο. Ό,τι είπατε το επιβεβαιώνετε και απόψε. Βεβαίως, ωραία. Κύριε Καλημέρα, και έχετε τον λόγο. Γι' αυτό ακριβώς, κύριε Σπίνο, ήρθα και εγώ σήμερα στην εκπομπή σας εκπροσωπώντας την εταιρεία Καλημεράκη, η οποία όντως έκτισε την πολυκατοικία αυτή σε ένα χώρο που κατά την άποψη του κυρίου Παπαθεοδόρου που ήταν την προηγούμενη εκπομπή. Του πρώτου συλλόγου. Ναι. Και στην αντικαταστάτρια σήμερα την κυρία Δογιάκου, εκτίστηκε σε ένα χώρο που ανήκε στο δημόσιο. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν έγινε το σχολείο που επρόκειτο να γίνει στο χώρο αυτό. Αυτό καταγγέλνουν ακριβώς. Αυτό είναι η καταγγελία σε βασικές γραμμές. Μάλιστα. Δηλαδή με απλά λόγια, μας λένε, αυτή την ώρα τίθενται δύο θέματα. Σχολείο και ιδιοκτησιακό. Και ξυλοδαρμή. Και ξυλοδαρμή. Ως προς το θέμα του ξυλοδαρμού, ας πιάσουμε το τελευταίο. Και αυτά πραγματικά ακούστηκα περί ξυλοδαρμού. Φουσκωτή, ρόπαλα, τραμπούκι, προπυλακισμοί που πρόσεξα και σημείωσα. Σε νομαρχιακούς και δημοτικούς συμβούλους, απειλές κατά προσωπικού ότι θα χάσουν τη δουλειά τους αν δεν χτιστεί η πολυκατοικία, ως προς το τελευταίο, ιδιαίτερη εμπειρία έχει η κυρία Δογιάκου, που θα σας εξηγήσω και ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο γίνονται βεβαίως, όλα αυτές οι καταγγελίες. Είχαμε ξυλοδαρμό λοιπόν. Ναι. Καμία σχέση και καμία αυτό. Ένας από τους πρωταγωνιστές των ξυλοδαρμών και φουσκωτούς οι οποίοι αποκαλεί η κυρία Δογιάκου, η εταιρεία Καλημεράκη είχε κοντά της για να τους ξυλοφορτώσει, αν έχει την καλοσύνη είναι η κυρία Κατσάλου, η οποία αυτή έτυχε εκεί και στο νομαρχιακό και στο δημοτικό συμβούλιο. Εγώ δεν ήμουν στην περίπτωση τη διαφορά που είχαν φραστικές αντιπαραθέσεις με την κυρία Δογιάκου και που αυτή είναι η οποία την έδιρε και αν έχει την καλοσύνη έτσι γιατί παρουσιάστε την μια στιγμή αυτός είναι ένας από τους σκοτούς. Τώρα Καλημεράκη, Καλημεράκη με συγχωρείτε για την παρέμβαση αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις όταν έχουμε επέμβαση φουσκωτών μπράβων αυτοί δεν γράφουνε εδώ στο κούτελό τους ότι είμαι μπράβος του τάδε και του τάδε. Μπράβο. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να αποδείξει όταν γίνεται ένα επεισόδιο αν είναι όντως κάποιος μπράβος σταλμένος από κάποιον είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια τα δικαστήρια βγάζουν τελικά κάποιες αποφάσεις όταν αυτό έτσι είναι οφθαλμοφανές. Άρα λοιπόν κύριε Καλημαράκη εσείς λέτε ότι οι ξυλοδαρμοί δεν υπήρχαν εις βάρος αυτών που κατήγγυλαν εκείνα που εκείνοι νόμιζαν ότι είναι αυθαίρετα. Εάν πράγματι κύριε Σπίνο πιστεύετε εσείς ότι στο νομαρχιακό συμβούλιο και στο Δημοτικό Συμβούλιο που από ό,τι μας είπε η κυρία Δογιάκου παρενέβησα τα ΜΑΤ για να τους γλιτώσουν από τους τραμπούκους του Καλημεράκη δεν υπήρχε ένας φωτογραφικός φακός, κάτι, μια μήνυση από αυτούς τους ανθρώπους όλους να κάνουν στην εταιρεία. Ένα λεπτάκι, να το λύνουμε ένα-ένα το θέμα. Κυρία Δογιάκου, φάγατε ξύλο ή δεν φάγατε? Και τις δύο φορές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έγραψαν για τα ΜΑΤ που ήρθαν, για τον κύριο Σγουρό που κλειδώθηκε μέσα, για τους νομαρχιακούς συμβούλους που υπέφεραν από τα παιδιά του και τους αγούς του πάτες. Όλα αυτά είναι στη δημοσιότητα. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Ας μας... μετά, κύριε, ναι. Υπάρχουν δημοσίευματα της εποχής. Βεβαίως. Κύριε Καλημαράκη, υπάρχουν. Βεβαίως. Θα μπορούμε να σας τα προσκομίσουμε. Εγώ θέλω να μου τα προσκομίσετε. Βεβαίως. Άρα ήρθανε ΜΑΤ στο Νομαρχικό Συμβούλιο. Ναι. Τα ΜΑΤ γιατί πήγανε, κύριε Καλημεράκη, αφού δεν γίνανε επεισόδιο. Όλα αυτά τα δημοσίευματα είναι
σκηνοθετημένα από την κυρία Ντογιάκου. Ελέγχει όλα τα ΜΜΕ. Ναι, ναι. Ελέγχει όλες τις εφημερίδες για τον Ντογιάκου. Ποιος είναι. Ο Μπόμπολας είναι. Εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Τηλεφώνησα πάνω. Ένα και έγραψε οποιοδήποτε. Κύριε, παρακαλώ, μην μιλάμε όλοι. Κύριε Καλημεράκη μου, βεβαίως και σε Βρενάκη. Τα ΜΑΤ δεν έρχονται για πλάκα. Κάποιος πρέπει να τα καλέσει. Και σε ένα νομαρχιακό συμβούλιο, παρακαλώ, για να κληθούν αστυνομικές δυνάμεις, δύο δίνουν την εντολή. Ή ο Περιφερειάρχης ή ο Πρόεδρος του Νομαρχικού Συμβουλίου. Ουδής άλλος. Άρα, εάν εκλήθησαν τα ΜΑΤ. Τον κύριο Σγουρό. Έτσι. Δύο δώσαν την εντολή. Ή ο κύριος Σγουρός ή ο Πρόεδρος του Νομαρχικού Συμβουλίου. Για να έκρινε ο Περιφερειάρχης ότι πρέπει να καλέσει τα ΜΑΤ, σημαίνει ότι υπήρχαν εκτεταμένα επεισόδια. Τα ΜΑΤ ήρθαν ή δεν ήρθαν. Κοιτάξτε, από ότι τουλάχιστον εγώ διαφωνώ. Διότι εγώ την ώρα που ήμουν εκεί, ούτε ΜΑΤ είδα ούτε τίποτα. Αλλά, εάν πράγματι ήρθανε τα ΜΑΤ, να είστε βέβαιοι ότι δεν ήρθανε για μας, αλλά ήρθανε για κάποιους άλλους από την παρέα της κυρίας Ντογιάκου. Τι λόγο διότι... έχει η κυρία Ντογιάκου, γιατί ήταν υπονοούμενο ναι, και θέλω εξηγήσω... να το ξεκαθαρίζουμε. Ναι, ναι, θα σας εξηγήσω ποιος είναι ακριβώς ο λόγος, αλλά σε λιγάκι. Ναι, ναι, ναι. Και στις δύο μεριές είναι η ερώτηση. Παρακαλώ. Έγινε μήνυση από πλευράς δημοτικής αρχής για διατάραξη συνεδριάσεων ή για διατάραξη οικιακής ειρήνης. Όχι. Έχει γίνει. Όχι. Από μένα τουλάχιστον κύριε Σαββίδη. Έγινε. Δεν κατάλαβα. Και δεν έχω δει. Λυπάμαι, αλλά δεν βλέπω να έχει γίνει από πλευράς δημοτικής αρχής. Ναι, ναι. Ωραία. Αυτό τι σημαίνει. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Δεν έγινε μήνυση. Όχι μόνο αυτό. Ότι πήγανε Την έχουν σαπεί στο ξύλο. Εάν γίνεται λοιπόν μια ιστορία. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Ναι, εάν γίνει μια ιστορία καυγά μέσα σε ένα χώρο που συνεδριάζει ένα όργανο, εκείνη την ώρα διαταράσσεται η συνεδρία του οργάνου, είναι ποινικό το αδίκημα και καταμηνεί αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη. Αυτό σημαίνει, κύριε Σαββίδη, και αν θέλει κάποιος να δώσει συνέχεια. Αν δεν θέλει να δώσει συνέχεια. Μα πήγαν τα ΜΑΤ. Κύριε Σταυριανάκη, στο τέλος της συνεδρίας. Παρακαλώ, παρακαλώ, μην μείνουμε τώρα σε αυτά. Κύριε Καλημαράκη, θέλω να μου πείτε για να δώσουμε βάση στην κουβέντα μας. Γιατί θεωρείτε ότι η κυρία Ντογιάκου σας καταγγέλει και πλάθει κατά την άποψή σας όλους αυτούς τους μύθους περί φουσκωτών, περί μπράβων και περί ξυλοδαρμών. Τι προηγούμενα έχετε. Δεν πρέπει, ακριβώς, δεν πρέπει προηγουμένως να σας εξηγήσω ο λόγος με τον οποίο η κυρία Ντογιάκου και η παρεούλα της υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται για το σχολείο. Παρακαλώ, εξήγησε. Αυτό λέω, για τον λόγο. Ναι, ακριβώς. Παρακαλώ. Λοιπόν, προσέξτε. Υποτίθεται ότι η κυρία Ντογιάκου στη συγκεκριμένη περίπτωση ενδιαφέρεται για να γίνει σχολείο στην περιοχή από τη μια μεριά για να πάνε τα παιδιά τα οποία δεν έχει, ενώ η οικογένεια Καλημεράκη αριθμεί 50 μέλη, 6 αδέρφια, 19 παιδιά και 25 εγγόνια. Αλλά ενδιαφέρει την κυρία που ακόμα δεν πρόλαβε να έχει τα παιδάκια της. Δεν έχει σημασία. Ναι. Αυτό όμως δεν έχει σημασία. Εγώ είμαι 30 χρονών, ναι. Κύριε Καλημεράκη. Ναι, ναι. Πολλές κυρίες που δεν έχει. Ναι, ναι, που δεν έχει, αλλά ενδιαφέρεται για το γενικότερο σύνολο. Έτσι. Και. Ναι. Λοιπόν, το σχολείο στη συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει καμία σχέση η πολυκατοικία δική μας. Ο χώρος τον οποίο οριοθέτησε ως οργανισμό σχολικό κτηρίο προκειμένου να κάνει το σχολείο είναι έξω από την οριοθέτηση το χώρο της πολυκατοικίας. Και για να είμαι πιο σαφής. Δεν είναι ακριβώς. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό είναι, κύριε Σπινό. Ένα λεπτάκι. Εγώ έχω μία εφετειακή απόφαση. Θα φτάσουμε σε αυτό. Παρακαλώ. Η οποία εφετειακή απόφαση κρίνει ότι ο χώρος που χτίσατε την πολυκατοικία εξ ολοκλήρου ανήκει στο δημόσιο. Πρωτού φτάσουμε στην. Όχι, ένα λεπτάκι. Αυτή η εφετειακή απόφαση είναι αληθής ή ψευδής. Αληθής. Αληθής. Ωραία. Άρα λέτε δηλαδή ότι υπάρχει δικαστική πλάνη που έκριναν οι δικαστές με ψεύτικα στοιχεία. Είναι τελεσίδικη. Όχι αμετάκριτη. Είναι τελεσίδικη. Η εφετειακή σας. Ναι, όχι αμετάκριτη. Έχετε κάνει ανέρεσα και, και έχει πολύ δρόμο ακόμα να τραβήξει μπροστά. Ένα και ιδιωτικότερα είναι ο δικηγόρος μας. Έχετε κάνει ανέρεσα ένα αεροπάγο από τη αποφάσεω. Είναι του. Το 12ο του 10. Ναι, όποτε θέλουμε κάνουμε. Δεν ένα ξέρω λεπτάκι, ακόμα... άλλο λέω κύριε Καλημαράκη. Ναι. Έχουν περάσει 3 χρόνια. Όχι, 2 χρόνια. 2 χρόνια. Έχετε κάνει ανέρεση. Έχουμε δικαίωμα μέχρι τα 3 χρόνια να κάνετε ανέρεση. Σωστό. Μέχρι τώρα δεν έχετε κάνει. Μέχρι τώρα δεν έχουμε. Ο λόγος που δεν κάνατε.
Δεν έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε γιατί δεν μας ενδιαφέρει, να πουλήσουμε. Και πέρα, αλλά να μην σταθούμε τώρα σε αυτό το σημείο. Όχι, τώρα, εδώ δημιουργεί, παρακαλώ, εδώ δημιουργεί ένα ερωτηματικό. Λέει το κράτος ότι η έκταση αυτή ανήκει εξ ολοκλήρου στο δημόσιο. Εδώ και 2 χρόνια. Μια... Και επί αυτής της αποφάσης εσείς δεν έχετε προσφύγει. Όχι. Μπράβο. Γιατί λέτε ότι έχω δικαίωμα 3 χρόνια, βεβαίως, γιατί προσφύγει. Δεν με ενδιαφέρει να πουλήσω. Ακριβώς. Μάλιστα. Πρωτού φτάσουμε. Υπάρχει άλλη απόφαση εφετειακή του κράτους που να σας λέει για άλλο κτίσμα σας ότι ανήκει και αυτό στο δημόσιο. Ακούστε, τώρα θα πάρουμε λίγο σειρά για τις αποφάσεις. Όχι, πείτε μου λίγο σε αυτό το ερώτημα. Ναι, μα για τις συγκεκριμένες, για αποφάσεις θα μιλήσουμε. Όχι, σε αυτό που σας λέω, αυτή η εφετειακή απόφαση είναι τελεσίδικη. Όχι αμετάκλητη. Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος, αμετάκλητη γίνεται όταν και στον Άριο Πάγο. Και στον Άριο Πάγο και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Πολύ όχι, στον Άριο Πάγο. Αλλά δεν έχετε προσφύγει ακόμα. Και εγώ ρωτάω τώρα, υπάρχει άλλη δικαστική απόφαση πάλι εφετειακή που να λέει ότι η εταιρεία σας πήγε πάλι σε δημόσιο χώρο εξ ολοκλήρου και έχει κτίσει πολυκατοικία? Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, του Διοικητικού Εφετείου, του Εισαγγελέα Πρωτοδικό, του Συμβουλίου. Για άλλο σας ρωτάει, κύριε Καλημεράκη, απαντήστε στην ερώτηση. Δικαιώνουν την εταιρεία Καλημεράκη. Πώς ξεκίνησε η εταιρεία Καλημεράκη? Ρωτάει για άλλο κύριο. Για άλλο κύριο ρωτάει. Το κατάλαβε, είναι πανέκτητο. Δεν θέλω να μου απαντήσει δικαιώματο. Ο κόσμος το καταλαβαίνει. Λέω, κύριε Καλημεράκη, για να μην αφήνουμε τίποτα όσοι πρέπει να κρύβουμε. Σε άλλη περιοχή, σε άλλο οικόπεδο, έχετε χτίσει ακίνητο. Έχετε χτίσει πολλές πολυκατοικίες. Ακριβώς, πολλά. Υπάρχει άλλη εφετειακή απόφαση που να λέει ότι και σε αυτόν τον τόπο που χτίσατε η πολυκατοικία είναι παράνομη? Όχι. Καμία. Καμία. Να υπάρχει απόφαση ότι εφετειακού επίπεδου, το οποίο να μας λέει. Για πες, το 1975 το ελληνικό δημόσιο κατέθεσε διεκδικητική αγωγή εις βάρος σας. Η διεκδικητική αγωγή στην οδό Μητροπέτρωβα. Ναι, ναι. Η οποία έχει, έχει τελεσυνδικήσει. Το 1975. Απλώς κατέθεσε διεκδικητική αγωγή και έμεινε όπως είδα. Καμία. Και φέρνει και το προφυλακείο. Όχι, όχι, ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Η απόφαση, η αγωγή που κατατέθηκε, βγήκε απόφαση. Κατατέθηκε αγωγή και έγινε προσημείωση. Αυτό σας είπα. Καταγράφηκε στο κωδικό φυλάκιο. Εγγράφει η αγωγή στο υποψήφιο. Σωστό. Έχει εκδικαστεί αυτή η αγωγή? Όχι, ποτέ. Για ποιο λόγο? Να ρωτήσω το δημόσιο. Γιατί δεν έχει καμία ιδιοκτησία. Γιατί μπαίνει κάτω-κάτω στο φυλάκιο. Όχι, όχι. Παρακαλώ, μην τα λέμε, κύριε Καλημαράκη. Μην τα λέμε. Από το 1975. Κατατέθηκε μία αγωγή. Η αγωγή αυτή, το δημόσιο πήγε και προσημείωσε πολυκατοικία σας. Και εγώ ρωτώ τώρα, δημόσια. Ακούνε οι εισαγγελείς, ακούνε κτλ. Γιατί δεν εκδικάστηκε αυτή η αγωγή? Διότι το δημόσιο δεν προχώρησε παρά απλώς από μια καταγγελία, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση στην πολυκατοικία αυτή. Μάλιστα. Που από την κυρία Δογιάκου, κάποιος πάλι έκανε μία αίτηση στην κτηματική υπηρεσία. Ο άντρας της αδερφής σας. Ότι. Στο τάδε σημείο είναι, χτίζεται πολυκατοικία του Καλημεράκη. Μάλιστα. Και το πολύ περίεργο, ξέρετε ποιο είναι? Παρακαλώ. Και έτσι λοιπόν έγινε η καταγραφή, πώς γίνεται στο κωδικό φυλάκιο. Εγγραφή. Και παρέμεινε όπως είναι. Δηλαδή αν προχωρήσουμε τώρα και με το σύνδεσμο της εκουσίας διαδικασίας, διαγράφεται από το 1975 μέχρι τώρα. Δεν πιστεύετε ότι θα έπρεπε το δημόσιο να προχωρήσει και να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία? Εδώ η κυρία Ντογιάκου, τι λόγους έχει να έρχεται σε αντιπαράθεση μαζί σας? Λέτε δεν έχει μικρά παιδιά και άρα δεν ενδιαφέρεται να πάει στο σχολείο. Και είπε ότι έχει ένα γιο 30 χρονών, άρα δεν πηγαίνει στο σχολείο. Είναι προφανές αυτό. Ωραία. Έχει κάποιους ιδιαίτερους λόγους ή η κυρία εδώ που κάθεται δίπλα μου ή όλοι οι υπόλοιποι να τα βάζουν μαζί σας? Ή έχουν κάποιο ξεχωριστό, δηλαδή λόγο διεκδικούν να τα πάρουν, ας πούμε, αυτοί? Πάμε σε αυτό για να πάμε σε διάλειμμα και θα ξεκινήσουμε. Τι όφελος έχουν, γιατί να δείτε? Έγινε κατανοητό. Παρακαλώ. Θέλετε λοιπόν να φτάσουμε απευθείας? Εσείς το είπατε. Κύριε Καλημεράκη, μου είναι απλά πράγματα. Κύριε Καλημεράκη, εγώ θέλω να μιλάω. Εσείς αφήσατε τέτοιο κυρία. Δογιάκου, σας είπε δώσε μου λεφτά, αλλιώς εγώ θα σε καταστρέψω. Θέλει να είναι η ίδια που θα βγάλει τις άδειες της πολυκατοικίας σας? Θέλει να αγοράσει διαμέρισμα τσάμπα από εσάς? Τι θέλει να κάνει? Ακούστε. Εγώ λοιπόν. Πάμε σε διάλειμμα τώρα. Πάμε σε διάλειμμα. Ένα λεπτάκι. Και ο λόγος σας. Πάμε στο διάλειμμα, παρακαλώ. We'll be right back.
γεύση. Πολυτέλεια. Άνεση. Καφέ Εμπόριο. Με σεβασμό στον πελάτη. Χειμώνα και καλοκαίρι, οι στιγμές της ξεκούρασης έχουν όνομα. Καφέ Εμπόριο. Το στέκει όσον βαρέστηκαν τα συνηθισμένα. Καφέ Εμπόριο. Πλατεία Καλογύρων, Άγιος Δημήτριος. Δίσκο Ζουνάκια. Το πρώτο παιδικό κλαμπ είναι γεγονός. Κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί, Δίσκο Ζουνάκια. Παιδιά, ελάτε για τρελό χώρο και τραγούδι. Δίσκο Ζουνάκια. Λεωφόρο Συγκρού 137. Κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί. Παιδιά, ελάτε. Δίσκο Ζουνάκια. Λεωφόρο Συγκρού 137. Παιδιά, ελάτε. Αγορά χρυσού Ριχάρδος. Νόμιμη και εγγύημενη συναλλαγή. Ριχάρδος. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς σε Αθήνα και επαρχία. Ριχάρδος. Πατησίων 32. Και Εγνατίας 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 215-5108-500. Η επιχείρηση Ριχάρδος αγοράζει τα χρυσαφικά σας σε τιμή κοσμήματος και όχι απλώς χρυσού. Ελάτε λοιπόν στο κεντρικό μας κατάστημα στην οδό Πατησίων 32. Εκεί υπάρχουν ειδικοί να εκτιμήσουν πολύτιμες πέτρες, μπριγιάν, επώνυμα ρολόγια, ασημένια σκεύη και να πάρετε μια πολύ μεγάλη διαφορά από το να τα πουλάγατε απλώς σαν χρυσό. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη το μεγαλύτερο εναιχειροδανειστήριον Ριχάρδος είναι πραγματικότητα. Ένα κατάστημα 500 τετραγωνικών μέτρων με εκτιμητές επώνυμα ρολόγια, ασημένια σκεύη, πολύτιμους λίθους, μπριγιάν. Σας περιμένει για να σας δώσουμε τιμές σαν κόσμημα και όχι σαν χρυσό. Μην τα πουλάτε σαν χρυσό. Ελάτε λοιπόν Εγνατίας 4 στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένουμε. Επιτέλους, θα μάθουμε αγγλικά. Real Center of English. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της αγγλόφωνης εκπαίδευσης. Στα Real μαθαίνεις αγγλικά γιατί μιλάς μόνο αγγλικά. Σε τι διαφέρουμε? Αίθουσες εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες. Εργαστήρι γλώσσας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ολιγομελή groups. Διδάσκουν μόνο αγγλόφωνοι καθηγητές. Μηνιαία προφορικά τεστ για όλα τα επίπεδα. Αδιάλειπτη παρουσία συμβούλου σε συνεργασία με καθηγητές και γονείς. Όλα τα βιβλία, για όλα τα επίπεδα, για όλους τους μαθητές, εντελώς δωρεάν. Επιλέξτε το δρόμο του αύριο στην ξενόγλωσσα εκπαίδευση. Real Center of English. Εγγύηση στην απέτηση των σπουδών. Η οικογένεια σε γεμίζει ασφάλεια, ξεγνιασιά και σιγουριά. Πετρέλαιο θέρμανσης ΕΤΕΚΑ. Σε γεμίζει ζεστασιά. Υπεύθυνα κοντά σου με ένα τηλεφώνημα. ΕΤΕΚΑ. Δύναμη χωρίς όρια. Θα τον αφήσουμε να ολοκληρώνει, παρακαλώ, την ίδια από τον κύριο Καλημέρα για να κατανοήσουμε ακριβώς το θέμα. Και τον ίδιο χρόνο θα έχει η κυρία Τογιάκου. Παρακαλώ, κύριε Καλημεράκη. Ποιο είναι λοιπόν το κίνητρο λοιπόν ακριβώς του συλλόγου και τη κυρία Τογιάκου που σας καταγγέλνει? Να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Παρακαλώ. Ποιο είναι το πραγματικό κίνητρο της κυρίας? Μάλιστα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην τελευταία πολυκατοικία που μιλάμε, υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται για να γίνει σχολείο, για την αναβάθμιση της περιοχής και δεν ξέρω τι άλλο. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τογιάκου. Να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Από πού, αν θυμάται, ξεκίνησε η διαφορά που έχει να κάνει μεταξύ Καλημαράκη και Τογιάκου? Μήπως έχει να κάνει από άλλο κτίριο, από άλλη διεύθυνση και με άλλη επωνυμία, αλλά συμφερόντο Καλημαράκη? Από εκεί λοιπόν, θα σας εξηγήσω. Από εκεί ξεκίνησε, ναι. Από εκεί λοιπόν, από μια δουλειά, από ένα άλλη πολυκατοικία που είχαμε φτιάξει, ένα άλλο έργο σε άλλη περιοχή, με άλλη επωνυμία, αλλά συμφερόντο το Καλημεράκι. Δηλαδή, αφορούσε μια κοινοπραξία, η οποία ήταν ο γιος μου και η Ανιψιά μου. Εκεί λοιπόν. Πού εμπλεκόταν η κυρία Τογιάκου εκεί? Ακριβώς. Εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Δηλαδή. Από εκεί λοιπόν η κυρία Τογιάκου άρχισε να μυρίζει φάι. Τι γίνεται? Μου άρεσε αυτό που κάνατε. Ναι, προσέξτε το. Το κάνατε με τρία δάχτυλα. Ναι, ακριβώς. Εδώ λοιπόν θέλω να σας τα δείξω
Δηλαδή πάμε στο φαΐ, στο ψητό πάμε, πάμε στο αστικό άνθρωπο. Εδώ αρχίζω, όχι, όχι, θέλω με στοιχεία κύριε Σταυγιανάκη. Θα έχετε σημειώσει κύριε Αντογιάκου. Ναι, βέβαια. Θα πάρω το φαΐ, λέει, φαΐ. Ακριβώς. Θα πάρω τα δίγραφα, την κόπια. Ρωτήστε την κυρία Αντογιάκου. Αυτή εδώ... Πείτε τα εσείς, εγώ δεν τα ξέρω. Πέστε τα, γιατί εγώ δεν ξέρω. Αφορά ειδικό μια πολυκατοικία, η οποία η κυρία Αντογιάκου σε μια επιχείρηση που ήταν στην Κλειφάδα, προϊσταμένη υποτίθεται της επιχείρησης αυτή και που είχε τη δυνατότητα να προσλάβει κάποιο υπάλληλο Λευκαντίτης Γρηγόρης με την προϋπόθεση να του αναθέσει να κάνει κάποια δουλειά. Ο Γρηγόρης λοιπόν αυτός ο Λευκαντίτης που αν υπήρχε δυνατότητα χάνω σήμερα... επεισόδια, ένα λεπτάκι. Η κυρία Ντογιάκου εργαζόταν σε μια επιχείρηση. Ναι. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με το κίνητρο αντιπαλότητας με την πολυκατοικία κοινοπραξίας. Ναι, ναι, ναι. Πάμε έχει να το καταλάβω. Θέμα εκβιασμού σε μαφιόζικο επίπεδο. Σε μαφιό. Προσέξτε, θα σας δώσω όλα τα στοιχεία. Δεν είναι σας απλώς... εκβίασε κύριε Καλημεράκη. Ναι, δεν είναι απλώς. Δηλαδή, προσέξτε, θα σας εξηγήσω. Παρακαλώ, βεβαίωσε. Πώς ξεκίνησε ο εκβιασμός στην εταιρεία Καλημεράκη. Μάλιστα. Έρχεται μια καταγγελία στη Διεύθυνση Πολυοδομίας Αθηνών, Μήμα Αυθαιρέτων. Η οποία λέει, κοινοποιείται στον εισαγγελέα εφετό τεχνικό επιμελητήριο, πειθαρχικό και ξέρω εγώ, αλφα και τα τιάφτα, υπεχοδέ γραφείου Γενικού Γραμματέα, Μαριάδος και τα τιάφτα. Ναι. Κοινοποίηση σε όλους αυτούς. Μάλιστα. Οποία αναφέρει ένα κάρο, ας πούμε, πολυοδομικές παραβάσεις. Όταν η εταιρεία Καλημεράκη, δηλαδή ουσιαστικά εγώ μεταχειρίστηκα το θέμα, πήρα αυτή την καταγγελία, πήγα στην Πολυοδομία. Λέω, τι συμβαίνει. Ποιος την έκανε την καταγγελία, ο Λευκαδίτης. Ο Λευκαδίτης ήταν ο υπάλληλος της κυρίας Ντογιάκου που τον είχε προσλάβει αυτή. Στην εταιρεία που δούλευε η κυρία Ντογιάκου. Ακριβώς. Και που είχε προσλάβει τον κύριο Λευκαδίτη Γρηγόρη, η κυρία Ντογιάκου. Αφού ήταν προϊσταμένη, έκανε και προσλήψη. Ναι, μάλιστα, ωραία. Έκανε. Λοιπόν. Όταν λοιπόν επισκέφθηκα, γιατί στη διεύθυνση και στα τηλέφωνα αυτά που υπήρχε, ναι, ήταν ανύπαρκτα. Επισκέφθηκα και βρήκα τον τρόπο και επικοινώνησα και είδα ποιος είναι ο Λευκαδίτης. Με ενημέρωσε και μου είπε εγώ θα ειδοποιήσω. Με έβαλε η κυρία Ντογιάκου να κάνω την καταγγελία. Πάμε στο διατάφτα λοιπόν. Μπράβο. Πού είναι ο εκβιασμός. Μπράβο. Έρχεται λοιπόν το διατάφτα. Όταν πήρα το Λευκαδίτη. Τηλέφωνο και του λέω τι συμβαίνει κύριε, γιατί ήρθατε εσείς, ξέρετε την πολυκατοικία που είναι. Λέω ούτε την πολυκατοικία ξέρω, ούτε την πολυκατοικία. Το καταλάβαμε, τον έβαλε η κυρία Ντογιάκου, κατανοητό αυτό. Γιατί τον έβαλε όμως. Με έβαλε η κυρία Ντογιάκου. Λέω, πέστε την κυρία Ντογιάκου να με πάρει τηλέφωνο. Σας πείτε τηλέφωνο. Όχι, δεν είπε η κυρία Ντογιάκου. Κύριε Καλημεράκη μου, μην απλώσουμε τώρα. Μην μου πείτε τον αριθμό κυκλοφορίας αυτή την πήγα της Ντογιάκου. Εμένα λέει, κύριε Σπύρο, με συγχωρείτε. Πάμε στην εμένα λέει, εμένα μου δώσανε την καραγγελία γραμμένη. Το κατάλαβα, Τον έβαλε η κυρία Ντογιάκου. Πάμε στην ουσία. Γιατί τον έβαλε. Γιατί τον εκβιασμό πάμε στην ουσία. Γιατί μυρίστηκε φαΐ. Το είπαμε δύο φορές. Από την ημέρα λοιπόν, από την επόμενη λοιπόν το βράδυ, που εγώ ζήτησα από τον κύριο Λευκαδίδη ναι, να μας ενημερώσουν αυτοί οι κύριοι γιατί έκανε την καταγγελία και μάλιστα που δεν την ξέρει που είναι. Πράγματι λοιπόν το βράδυ εγώ δέχομαι κάποια τηλέφωνα σπαστά ελληνικά. Ανώνυμα. Ανώνυμα. Τα οποία όλα αυτά έχουν καταγραφεί. Σπαστά ελληνικά. Ναι. Τα οποία μου ζητούσαν σαν προκαταβολή, ναι, σαν προκαταβολή, προσέξτε, 100.000 ευρώ διαφορετικά καταστρέψω. Μάλιστα. Να κλείνει το τηλέφωνο. Άλλη ώρα, έτσι, αλλιώς. Πήγατε στον εισαγγελέα, κάνατε άρση απολύτου και καταλήξατε που ανήκουν. Ναι, ναι. Πού ανήκουν τα τηλέφωνα. Μόλις λοιπόν, θα σας εξηγήσω. Μόλις λοιπόν έγινε αυτό. Αυτό, μην το πλατιάζουμε. Μόλις έγινε λοιπόν αυτή η διαδικασία. Πήγατε στον εισαγγελέα και ανοίξατε το τηλέφωνο. Εγώ κράτησα να είμαι σε επαφή το συγκεκριμένο πρόσωπο που με έπαιρνε τηλέφωνο. Σε ποιον ανήκαν τα τηλέφωνα αυτά. Ποιος έκανε τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα τα έκανε κάποιος που εγώ δεν τον έχω δει ούτε τον γνωρίζω. Τα τηλέφωνα, το νούμερο. Πήγατε στον εισαγγελέα να πείτε παίρνει ένας και με εκβιάζει, μια απειλή. Δεν πήγα στον εισαγγελέα, πήγα στη Γενική Ασφάλεια σε επίπεδο στρατηγό. Το ίδιο πράγμα. Ναι, στο τμήμα εκβιαστών. Πολύ ωραία. Με ρώτησε λοιπόν χρονιά, η Γενική Ασφάλεια. Θα πρέπει να ήταν το 2005. Όχι, όχι 5. Το 4. Το 4 πρέπει να ήταν. Το μέγεθο. Γιατί έχω την καταγγελία εδώ. Ζανακάει. Λοιπόν. Μπράβο. Λοιπόν. Μπράβο. Δεν μας αφορά πολύ. Πήγα λοιπόν εκεί πέρα. Σταυριανά. Όχι. Ζανακάει. Ζανακάει και λοιπόν. Δεν ξέρω ποιο. Όταν λοιπόν πήγα εκεί, η Γενική Ασφάλεια. Σα το λέω έτσι με λίγα λόγια. Η Γενική Ασφάλεια. Του είπε μα. Ναι, μου είπε το εξή.
ότι κοιτάξτε, πηγαίνετε από τον εισαγγελέα να μας φέρετε μια εισαγγελική παραγγελία. Πράγματι λοιπόν, εγώ πήγα στον εισαγγελέα και μου είπε, τι ξέρεις εσύ, και κάτσα τώρα στη Γενική Ασφάλεια, εγώ στο τμήμα έκβιαστο, εξήγησα με λίγα λόγια ότι η Γενική Ασφάλεια πήρε τηλέφωνο. Λεπτομέρειες, μου λένε φύγε. Όταν λοιπόν πήγανε, πήραν τηλέφωνο, βρήκανε αυτοί με τον τρόπο που βρήκε. Σε ποιον ανήκει. Ναι. Σε ποιον ανήκει. Σε ποιον ανήκει το τηλέφωνο. Σε ποιον ανήκει. Όχι. Καλέσανε το Λευκαδίτη που τους είπα εγώ. Ναι. Και το ρωτήσανε τι συμβαίνει. Μάλιστα. Ο Λευκαδίτη λοιπόν τους εξήγησε, ναι, και τους είπε ότι εγώ έκανα την καταγγελία το αυτή. Το είπαμε κύριε, καλημέρα. Ναι, 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 με τα ίδια. Όχι, ναι. Άλλο ρωτώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Ακούστε με λίγο και απαντήστε μου σε ερωτήσεις που σας κάνω. Σας παρακαλώ πολύ. Ποιος βρήκατε, ποιος σας έκανε τα απειλητικά τηλεφωνήματα. Προσωπικά εγώ δεν ξέρω ποιος έκανε τα, τα τηλεφωνήματα. Ωραία. Όχι. Ρωτώ ένα δεύτερο πράγμα. Ναι. Είναι θέμα πλέον. Ένα λεπτό. Πάρτε... Παρακαλώ, ακούστε με λίγο. Κλείστε μου το ακουστικό σας, παρακαλώ. Πώς ξέρετε λοιπόν ότι τον εκβιασμό τον έκανε η κυρία Ντογιάκου, αφού δεν ξέρετε ποιος τηλεφωνούσε. Διότι ξεκίνησε από τον κύριο Λευκαδίτη, ο οποίος έκανε την καταγγελία εις βάρος της εταιρείας. Αυτό δεν είναι εκβιασμός. Έκρινε ο κύριος Λευκαδίτης. Έκρινε λοιπόν, μα ένα λεπτό, ήρθε λοιπόν ο εκβιαστής. Έχετε περιγράψει έναν κατά γνώμη σας εκβιασμό, αλλά δεν έχω δει απόδειξη ακόμα. Όχι, ήμουν σε... Μα τι πιο έκανε την απόδειξη. Έρχεται μετά όταν καλέσανε το Λευκαδίτη. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Όταν κάλεσαν λοιπόν η Γενική Ασφάλεια το Λευκαδίτη εκεί να τους δώσει εξηγήσεις, ο Λευκαδίτης πήγε. Καταρχήν, πρώτη δουλειά με το που το κάλεσαν, πήγε στη Διεύθυνση Πολεοδομίας. Το κατάλαβα. Είπε, κοιτάξτε, είπε ο Λευκαδίτης με έβαλε το Γιάκου. Σχετικά. Ο εκβιασμός όχι, πως προκύπτει. Ναι, με αυτό ακριβώς σας δώσω. Κοιτάξτε, γιατί αυτό πρέπει να το πω. Σχετικά με την υπαρθμό 23 έκτου του 4 και με υπαρθμό τάδε πρωτοκόλλου υποβληθήσα σε εσάς καταγγελία, ναι, δήλω ότι έγινε πλάτη, πλάνη, έγινε με πλήρη πλάνη εμού ως προς την πραγματικότητα και ως εκ τούτου ευθέως ανακαλώ. Ήταν τάφτη και την οποία θεωρώ πως ουδέποτε υποβληθήσα. Την καταγγελία. Αυτό πήγε προς τη διεύθυνση. Την καταγγελία να κάνεις. Ναι, Πολεοδομία. Πήγε λοιπόν στην Πολεοδομία. Γιατί αν ανακαλέσει δεν κάνει αυτοψία η Πολεοδομία. Ταυτόχρονα, προσέξτε. Κύριε Καλημαράκη, ένα λεπτάκι. Όχι, όχι, να ακούσουμε και την κυρία Ντογιάκο επί αυτό που είπατε. Ένα λεπτάκι. Στέλνει, προσέξτε, μου λέτε πράγματα τα οποία δεν αποδεικνύουν αυτό που πολύ ωραία και αριστοτεχνικά κάνατε για την ένωση τριών δαχτύλων, φαΐ και εκβιασμό. Όσα μου λέτε μέχρι τώρα δεν αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Κατ' εμέ. Κρατήστε λοιπόν αυτά που έχετε να μου πείτε, συγκεντρώστε λιγάκι να δώσετε την κυρία Ντογιάκου και εσύ έχετε πάρει το λόγο. Κυρία Ντογιάκου μου. Όπως είπε ο κύριος Καλημεράκης. Εκβιάσατε τον κύριο Καλημεράκη. Όχι. Όντως ήμουνα προϊσταμένη στην ΕΚ, στον εκθεσιακό χώρο Γλυφάδας. Είχα έναν υπάλληλο, ο οποίος είχε μηχανή. Εγώ δεν μπορούσα να φεύγω από τη δουλειά μου και επειδή είχε μηχανή, τον έστειλα στην Πολεοδομία να κάνει την καταγγελία που εγώ έκρινα ότι πρέπει να γίνει. Αλλά η Πολεοδομία δεν παίρνει καταγγελία αν δεν έχεις και την ταυτότητα. Και άρα του λέω, κύριε Λευκαδίτη, δεν θα βάλω το όνομά μου γιατί δεν σου παίρνω την καταγγελία. Σωστά. Δεν πειράζει, τυπικά βάλε το δικό σου. Σωστά. Και μετά. Έχει πλαθεί ο μύθος, έχει διαδώσει ο κύριος Καλημεράκης ότι είμαι εκβιάστρια, αλλά εγώ δεν θα πέσω στο τρυπάκι του κυρίου Καλημεράκη. Προτιμώ να βρίσκω αυτά τα έγγραφα παρά να κάθομαι αυτό και να αλληλομιλήσω. Τι να κάνουμε τώρα, ο είναι κύριος Καλημεράκης. Είναι τυχαίο όμως που δύο φορές βρίσκεστε απέναντι από τον Καλημεράκη. Πάρα πολλά. Κοιτάξτε, εγώ ζω στην περιοχή που είναι ο κύριος Καλημεράκης και δραστηριοποιείται, εκεί γεννήθηκα από το 70. Ποτέ δεν τον ενόχλησα όταν έκανε 40 οικοδομές σε δημόσιες εκτάσεις. Όταν όμως πήγε να κάνει οικοδομή σε χώρο που ήταν κοινοφελές έργο, τότε βγήκα μπροστά. Κυρία Ντογιάκου μου, ναι. 40 οικοδομές σε δημόσιες εκτάσεις. Μάλιστα. Αποδεδειγμένα με όλα αυτά. Έχω κάνει μάστερ πλέον μετά από αυτά και με ενόχλησε ότι εγώ τον εκβίασα. Αφού λοιπόν λέω τον εκβίασα, έκανα μάστερ. Έχει κάνει μήνυση κύριος Καλημεράκη για εκβιασμό. Όχι βέβαια. Αγωγή σας έχει κάνει. Όχι, βεβαίως μου έχει κάνει μια αγωγή, παρακαλώ πολύ, 6 εκατομμύρια ευρώ γιατί τον είπα καταπατητή. Αλλά είναι πλέον και με τη βούλα καταπατητής. Αυτή η αγωγή εκδικάστηκε. Μου ζητάει 6 εκατομμύρια. Την πήρε πίσω κύριε Σπίνο μετά την απόφαση ότι είναι καταπατητής. Την αγωγή αυτή πήρε πίσω. Λίγο να ακούσω. Την αγωγή που κάνατε στην κυρία. Όχι βέβαια. 6 εκατομμύρια. Όχι 6-10. 6 εκατομμύρια. Εκδικάστηκε αυτή η αγωγή. Κύριε Καλημεράκη, εκδικάστηκε αυτή η αγωγή. Ήταν να δικαστεί την ημέρα, 5 μέρες κάπου πριν τις εκλογές που αναβλήθηκε λόγω των εκλογών.
Και την έχετε επαναφέρει, την έχετε ξαναπροσδιορίσει. Θα την επαναφέρουμε. Εμένα δεν μου έχει έρθει καμία κοινοποίηση. Ήταν για τον πρώτο του 9. Για να ολοκληρώσουμε. Ένα λεπτάκι, κύριε Καλημαράκη μου. Βλέπω ότι αντιμετωπίζετε λίγο την δικαιοσύνη έτσι με ένα περίεργο τρόπο. Αυτή η αγωγή που έχετε κάνει ζητώντας 10 εκατομμύρια ευρώ από την κυρία Ντογιάκου είχε προσδιοριστεί για τις 15 πρώτου του 9. Ανεβλήθη. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια. Δεν την έχετε επαναφέρει. Εγώ τουλάχιστον γνωρίζω ότι δεν την έχει επαναφέρει. Για ποιο λόγο έχουμε δώσει. Όποτε νομίζει εκείνο να την επαναφέρει. Αυτή είναι η αρχική δικάση μου. Υπάρχει άλλη αναβολή και στην άλλη αναβολή πέσανε σε εκλογές. Άρα θα την ξαναπροσδιορίσει την αγωγή. Θα την ξαναπροσδιορίσουμε σε κάποια δεδομένα στιγμή. Εσείς γιατί θεωρείτε τώρα ότι σα κυνηγάει. Γιατί έχουμε ένα δεδομένο. Γιατί ανέβηκε την πρώτη φορά. Λέει την πρώτη και τη δεύτερη. Παρακαλώ. Λέει η κυρία Ντογιάκου, κύριε Καλημεράκη, λέει η κυρία Ντογιάκου ότι είστε κατ' επάγγελμα καταπατητής δημοσίων εκτάσεων. Φάμπρικα έχει κάνει αυτή η τεχνική εταιρεία εδώ και 40 χρόνια. Και λέτε εσείς ότι είναι σε καταπατημένη έκταση. Ελληνικού δημοσίου. Καταρχήν έχετε χτίσει 40 πολυκατοικίες. Οι εταιρείες σας έχουν χτίσει 40 πολυκατοικίες. Πόσες έχει κάνει, πόσες πολυκατοικίες έχει κάνει. Από το 70. Έχετε κάνει τόσες. Καταρχήν. Από το 70. Στη συγκεκριμένη περιοχή δεν ξέρω αν έχουμε κάνει τόσες. Γενικά έχετε κάνει 40 πολυκατοικίες. Μέσα στην έκταση των 1.300 στρεμάτων που ανήκει στο δημόσιο. Βάσης συμβολέου. Αλλά όμως. Κυρία, εγώ να καταλάβω κάτι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κυρία Ντογιάκου, θέλω να μου εξηγήσετε λιγάκι πώς είναι δυνατόν, κατά την άποψή σας, εδώ να τις ακούει, να βρίσκει δημόσιες εκτάσεις και να τις καταπατά ο κύριος Πελνά. Πάμε και εμείς να βρούμε καμία. Έτσι μαζί. Πώς τις βρίσκει. Ποιος Αυριανάκης να βρει. Μαζί. Εγώ θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω στο ερώτημά σας, αλλά για να έχει μία. Είναι σοβαρό το θέμα. Αλλά για να έχει μία συνέχεια και να καταλάβουμε. Για να καταλάβουμε και τι ως πρόκειται, θα σας πω το εξής. Αυτή η επίδικη διεκδικητική αγωγή που έχει από το 1975. Εκείνο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι έκτισε σε δημόσια έκταση ο κύριος Καλημεράκης, πάντα με πολιτικές πλάτες, συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Α, πάλι Νέα Δημοκρατία. Πάντα η Νέα Δημοκρατία. Του έκανε καταγγελία ο γαμπρός του δίπλα. Ο γαμπρός του κυρίου Καλημεράκη, ο άντρας της αδερφής του, έτσι, ναι. Γιατί είχαν άλληλο καταγγελθεί και ο μεν γαμπρός του βγήκε φετιακή απόφαση που του το δέσμευσε το ελληνικό δημόσιο, ο διπλανός από αυτό ξαναβγαίνει εφετειακή ότι είναι του ελληνικού δημοσίου και ο κύριος Καλημεράκης στη μέση εισπράττει από το 1975 από 20 διαμερίσματα μέχρι σήμερα και δεν τα εισπράττει το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή όλη η οικογένεια, γαμπρός, αδερφή, ξαδέρφη, σε δημόσια έκταση. Σε δημόσια έκταση. Και σήμερα δίπλα σε 60 μέτρα βρίσκεται ένα οίκημα, ένα κτίριο του ΙΚΑ. Το κράτος το ελληνικό πληρώνει ενίκιο, ενώ έχει στα 60 μέτρα την πολυκατοικία από το 1975 του κυρίου Καλημεράκη και δεν κάνει εκτέλεση. Πώς βρίσκει τις δημόσιες εκτάσεις λοιπόν, ορφανές του κυρίου Καλημεράκη ακούστε, και πακεκτή. Όλη η περιοχή, 1.300 στρέμματα, ήταν κηρυγμένα αναδασωτέα στους αμπελοκήπους από το 1938 και από τότε λοιπόν αυτό το διεκδικεί το ελληνικό δημόσιο. Εκεί μέσα πήγαν μικροκαταπατητές, όπως η κυρία. Έστησαν ένα κεραμίδι. Η κυρία έχει έρθει μαζί με την όπως κυρία. Μάλιστα. Η οποία είδε την εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα και ήρθε εδώ να μας υπερασπίσει τον κύριο Καλημεράκη. Λέγοντας στο διάδρομο, μου είπε ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Διότι τους υποσχέθηκε και σε αυτούς τους ταλέπορους ανθρώπους ότι θα τους πάρει για ένα κομμάτι ψωμί το οικόπεδό τους που έχουν από το 1939 και διαμένουν και θα τους δώσει ένα διαμέρισμα. Έτσι κάνει λοιπόν ο κύριος Καλημεράκης. Αυτή είναι η φάμπρικα που εφαρμόζουν. Παίρνουν από αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί έχουν λάβει τα οικόπεδα και τα έχουν ιδιοποιηθεί με χρησικτησία. Όχι με χρησικτησία. Με χρησικτησία, ναι. Σωστά. Αλλά επειδή δεν χωράει η χρησικτησία στο ελληνικό δημόσιο, φαίνεται και γι' αυτό είναι και κακής πίστεως αγοραστής ο κύριος Καλημεράκης, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κατά τακτικά χρονικά διαστήματα έκαναν αιτήσεις εξαγοράς προς το ελληνικό δημόσιο. Αυτές τις αιτήσεις όλες ο κύριος Καλημεράκης τις γνωρίζει. Άρα όταν έρχεται και αγοράζει, ξέρει τι αγοράζει. Γι' αυτό και τα συμβόλαια, κύριε Σπίνο, που κάνει, είναι περίεργον. Έχει αλλά κάνει έρευνα, βλέπω εδώ. Συνοδεύονται τα συμβόλαια από μια ειδική πράξη συμβολιογραφική που ξέρετε τι λέει μέσα. Εγώ, Καλημεράκης, αν έρθει το ελληνικό δημόσιο και το διεκδικήσει, θα σε καλύψω μικροκαταπατητά μου, εγώ σε όλα.
Έχετε ξαναδεί δηλαδή τέτοιες πράξεις. Βεβαίως. Γι' αυτό σας λέω και το γνωρίζει. Ένα λεπτάκι. Επί αυτού, κύριε Καλημαράκη. Πράξη με ποιον την έχει κάνει. Αυτή παρακαλώ. Κύριε Σπίνο. Επί αυτή τη ειδική παραγράφου που βάζετε στα συμβόλαια. Πράξη συμβολιογραφική. Ότι αν έρθει το δημόσιο. Μην μιλάμε όλοι όμως. Αν έρθει το δημόσιο, εγώ θα σε καλύψω, κύριε Σπίνο, που μου πούλησε το κοπεδό σου. Για να το διεκδικήσει, τι έχει να πείτε. Εγώ, κύριε Σπίνο, αυτά τα σενάρια όλα που. Δεν σενάρια, είναι γραπτά. Επί αυτού που λέμε στο συγκεκριμένο, μην πείτε γενικά. Ούτε γνωρίζω ούτε τίποτα. Εγώ θα ήθελα. Αυτό έχουμε ειδική πράξη. Εγώ θα ήθελα. Πράξη ειδική που συνοδεύει το τάδε συμβόλαιο. Συγγνώμη, κύριε Καλημεράκη μου, εγώ έχω ένα οικόπεδο. Και το πουλάω στον κύριο Σαβριανάκη που κάνει πολυκατοικία. Εάν το οικόπεδο είναι καθαρό και εγώ το πουλάω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ο αγοραστής Σαβριανάκης να μου κάνει ειδική πράξη συμβολογραφική που να λέει. Ήταν αποκρισικτησία, εάν... κύριε Σπίνο, γι' αυτό. Αυτό άρα είναι όλα έτσι. Επομένως, η κυρία που έχει έρθει εδώ, ναι. Προφανώς, δεν έχει τίτλους αγοράς από κάποιους προηγούμενους. Έχει πάει και έχει μπει σε κάποιο οικόπεδο, αν το κατάλαβα καλά. Ναι. Κάτσε κάποια χρόνια η κυρία εδώ. Κυρία Βασιλική, και στη συνέχεια λέει το πουλάω το ατελείφθη. Κυρία Βασιλική, για να το πούλησε η ίδια. Για να δώσω ένα μικρόφωνο στην κυρία Βασιλική. Ελάτε κύριε Βασιλική. Ελάτε εδώ κοντά μου, απλά πράγματα είναι. Το είχε με συμβόλαιο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ελάτε κοντά μου, ελάτε κοντά μου. Διαπροφορικές. Λίγο να ακούσουμε, κύριοι, κυρίες, ηρεμία. Εδώ, ελάτε κοντά μου, ελάτε κοντά μου. Λοιπόν, κύριε Βασιλική μου, εσείς γυρίστε λίγο εδώ για να κοιτάμε. Μιλάμε απλά, δεν φοβόμαστε κανέναν. Την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Εσείς είδατε την εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπήρχε κάτι καταγγελτικό εις βάρος. Μην μιλάτε, σας παρακαλώ. Εις βάρος του κυρίου Καλημεράκη. Ναι. Λέει η κυρία Ντογιάκου, την οποία τη γνωρίζετε. Ναι. Καλά. Δεν ήξερα. Τώρα τη γνωρίζετε. Όχι, τη γνώρισα στο 7ο διαμέρος. Ναι. Τους γονείς μου δεν τους γνωρίζατε. Τις γονείς σου γνώρισα. Είσα στην Αγγλία. Γνωρίζεστε, πάση περιπτώσει. Όχι, δεν είχα ταραβέρι, δεν είχα ταραβέρι. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν. Λέει κύριε Ντογιάκου, εσείς έχετε ένα οικόπεδο, ναι, το οποίο πώς το αποκτήσατε. Από το 1930. Το αγοράσατε. Όχι, οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Αυτό. Πέντε γενιές πέρασαν. Πέντε γενιές. Είμαστε εμείς. Δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Έχω. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Από πού τους πήρατε. Δεν ξέρω, εγώ οι άλλοι δικοί μου που είναι μεγαλύτεροι θα ξέρω. Πολύ ωραία. Εσείς δεν έχετε αγοράσει τίποτα. Κληρονομικά, κληρονομικά. Εμείς τα βρήκαμε να βρούμε. Χρησιμοποιησία λοιπόν. Πολύ ωραία, δεν υπάρχει λόγος να ψάχνετε νομικούς όρους. Μια γιαγιά έχουμε. Εσείς το οικόπεδό σας το έχετε πουλήσει τον κύριο Καλημεράκη. Όχι. Θα το πουλήσετε. Όχι. Δεν είπαμε τίποτα του ανθρώπου. Εμείς έτσι γνωρίσαμε τον άνθρωπο εκεί που ήταν. Λέει η κυρία Ντογιάκου ότι σας υπόσχεται ένα διαμερισματάκι και σας αγοράζει. Είναι ψέματα αυτά. Αυτά δεν μας είπε τίποτα ο άνθρωπος όμως τέτοιο. Αυτά που λέει η κυρία. Είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Καθόμαστε εκεί μέσα και είμαι σε ένα υπόγειο. Ναι. Και όλοι που είμαστε στο οικόπεδο. Μάλιστα. Αλλά αφού η Ελλάδα γίνεται σκορποχώρη. Δεν έχετε καμία επαγγελματική σχέση με τον κύριο Καλημεράκη. Καλημέρα. Μια καλημέρα. Δεν σας έχει δανείσει χρήματα. Όχι. Δεν έχει διορίσει το παιδί σας πουθενά. Όχι. Δεν έχετε ανάγκη εξάλλου τον κύριο Καλημεράκη. Όχι, ο άνθρωπος. Δηλαδή αυτά που λέτε τα λέτε γιατί τον εκτιμάτε και τον αγαπάτε. Άνθρωπος πιάνει και. Γείτονά σας. Κοίταξε. Έρχεσαι την οικοδομή. Συγγνώμη. Πολύ. Είναι οικοδομή αυτού. Το δικό μας. Είναι. Εντάξει, το πήρε από αυτό. Πώς είναι τόσα σπίτια αυτού. Είναι. Τα πήρε. Πώς τα παίρνουν από το κράτος. Μάλιστα, εσείς έχετε χτίσει με άδεια. Ορίστε. Εκεί που μένετε, έχετε χτίσει με άδεια, έχετε πάρει άδεια από την οικοδομία. Ναι, ο πεθερός μου. Εσείς γιατί λέτε ότι η κυρία Ντογιάκου τα λέει αυτά για τον γείτονά σας. Ορίστε. Γιατί τα λέει η κυρία Ντογιάκου για τον γείτονά σας. Εγώ λυπάμαι, δύο κουβέντες σας. Παρακαλώ. Λυπάμαι να τσακωνόμαστε οι Έλληνες. Ένας με τον άλλον να φαγώνει. Αλλά αυτό είναι γενικό. Είναι ντροπή. Είναι γενικό ζητώ η Ελλάδα. Εγώ λέω συγγνώμη τώρα. Γιατί πιστεύετε. Τι κέρδος έχει η κυρία. Εσείς ψεύδετε ότι έχει κέρδος. Εσείς τι πιστεύετε. Εγώ πιστεύω το δικό μου. Δεν θέλω να φύγω από εκεί. Είπε ο κύριος Καλημεράκης, ο γείτονά σας προηγουμένως. Ναι. Ότι η κυρία μυρίστηκε φαΐ και έκανε έτσι. Και τον εκβίαζε. Εσείς εγώ δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα όλα αυτά. Εγώ δεν πήγα. Εσείς έχετε τσακωθεί με την κυρία Ντογιάκου καθόλου. Μαλώσαμε. Κυρία Βασιλική, να σας ρωτήσω. Συγγνώμη, να πω στον κύριο. Ναι, ναι. Μέσα στο 7ο διαμέρισμα, ναι, το 2005, ναι, της Αγίου Κυριακής ήταν. Ναι, γιατί μαλώσατε. Πέρασα πέρα, είχε ένα δάσκαλο, Σπυρόπλο. Και λέει αυτός, κάντε γριές μέσα εκεί, αυτά τα πάρουμε, το κάνουμε σχολείο, λέει, αυτά τα κάνουμε. Εμείς οι καημένοι, φτωχοί ανθρώποι είμαστε, όλοι συγκατοικώ εδώ μέσα. Δεν είμαστε πλούσιοι. Και με βάρεσε ο δάσκαλος με ένα βιβλίο στο κεφάλι. Και έπεσα κάτω εγώ. Ναι.
Και η ίδια πάλι δεν ήταν εκεί. Μου έκανε μήνυση. Πήγαμε και τους καλημεράκηδες όλους και εμένα. Αθεωθήκαμε. Σε αυτήν. Τώρα ο Σπυρόπουλος... Ποιος σας έκανε συγγνώμη. Ποιος σας έκανε. Για το Γιάννη. Γιατί σας έκανα μήνυση. Για ποιο λόγο σας έκανα, κυρία Βασίλη. Ορίστε. Τι κάνετε. Γιατί σας έκανε μήνυση. Γιατί δεν θέλετε. Να φύγουμε για να κάνουμε το σπίτι, να το κάνετε σχολείο. Κυρία Βασίλη, γιατί σας έκανα μήνυση. Δεν θυμόσαστε που με πιάσατε από το μυαλό και με κάνατε γεμάτο αίματα και πήγα στο νοσοκομείο με το μεσέρα. Πολύ συγκεκριμένα. Εγώ το ζήτησα. Κυρία Βασίλη, εδώ, δικιά μας τα μάτια. Γιατί θεωρείτε ότι η κυρία Βασιλική υποστηρίζει μετά μανία στον κύριο Καλημεράκη. Ακούστε με, εμείς επειδή ξέρουμε ότι είναι φτωχοί άνθρωποι, είναι 7 οικογένειες, πέραν από αυτό το κομμάτι που τώρα το έχτισε ο κύριος Καλημεράκης, είχαμε αρχικώς πάει να τους βρούμε, να κάνουμε κοινό αγώνα με τον ΟΣΚ, κάπου να τους καλύψουμε. Έλα που μεσολάβησαν υποσχέσεις του κυρίου Καλημεράκη και πήγανε με τον κύριο Καλημεράκη. Υποσχέσεις. Γιατί δεν ήρθατε μαζί μας που σας είπαμε λάτε να σας βοηθήσουμε. Δεν μας υποσχέθηκε. Εντάξει, τότε τι να σας έγινε κατά. Και εσείς λοιπόν από καλή πρόθεση, καλής γειτονίας, λέτε καλές κουβέντες για Καλημεράκη. Γιατί δεν μου φτιάχνει τίποτε έτσι, το σπίτι έτσι. Έκανε δουλειά. Ο άλλος φέρνει τον κόσμο. Κατανοητό, μείνει σε σαλπούρ μάλλον. Καθίστε απέναντι που παρακολουθείτε την εκπομπή μας. Κύριε Σπύρο, το δημόσιο διεκδικεί το οικόπεδο της κυρίας. Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποια διαδικασία και το δημόσιο της κυρίας στο οικόπεδο εκεί που κύριε Μεταξά, όλοι αυτοί που μένουν εκεί έχουν κάνει... Άρα κινδυνεύει να τη βγάλουν. Βεβαίως, χωρίς να πάρει και αποζημίωση. Είναι τρεις φορές, τρεις χρονικές τιμές το ευρώ, 57, 72 και 85 αιτήσεις εξαγοράς των ανθρώπων αυτών προς το ελληνικό δημόσιο να το παραχωρήσει. Και άρα λέτε και ότι κάθε λόγο να αυτό το γνώριζε και ο κύριος Καλημεράκης. Και ακριβώς. Και κοιτάξτε. Συγγνώμη λίγο, έχω μια πορεία. Κύριε Καλημεράκη μου, εσείς πώς βρίσκετε αυτές τις ορφανές δημόσιες εκτάσεις και χτίζετε πολυκατοικίες κατ' επάγγελμα, όπως λέει η κυρία Ντογιάκου. Πώς γίνεται. Κύριε Σπινό, η εταιρεία Καλημεράκη δραστηριοποιείται στο χώρο της οικοδομής 50 χρόνια τώρα. Γνωστό είναι. Έτσι. Έχει χτίσει δεκάδες πολυκατοικίες σε διάφορες περιοχές της Αθήνης στα προάστια. Στην συνοικία Ελευθερίου Βενιζέλου ήρθε το 1970. Όντως έκτισε πολλές πολυκατοικίες εκεί. Αλλά προτού έρθει, προτού ο Καλημεράκης πάει στην περιοχή, όταν η περιοχή μπήκε στο σχέδιο του 1957 και μέχρι τότε είχε αραιοκατοικηθεί από φτωχούς και ανήμπορους ανθρώπους. Του 57 όμως που μπήκε η περιοχή στο σχέδιο, έτσι ένα ιστορικό γενικά, άρχισε μια ραγδαία ανοικοδόμηση στην περιοχή. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Πού είναι καταρχήν η περιοχή αυτή. Είναι πίσω από τον Άριο Πάγο, μια από τις πιο πικροκατοικημένες περιοχές της Αθήνας. Αυτό που έχει αξία, αυτό που έχει αξία, γιατί, όχι, παρακαλώ, όχι, έγινε κατανοητό, κατανοητό. Αυτό που έχει αξία όμως είναι να μπορούμε να κατανοούμε για ποιο λόγο για ποιο η κυρία και ο σύλλογος σας κυνηγάει και εσείς οφείλετε να μείνετε νομικά. Αλλά εάν αληθεύουν αυτά που λέει η κυρία Ντογιάκου, γιατί βγήκε και άλλη τηλεθεατρία, ότι τους σαπίζετε στο ξύλο με κλόψ, με μπράβους και φουσκωτούς. Ένας από τους φουσκωτούς είναι και η κυρία. Και προφανώς δεν λέγεται η κυρία. Αυτή η θα κυρία λέγεται παραντουλάπες που κουβαλάτε. Πιάστηκε στα χέρια με την κυρία Ντογιάκου, έφτασε στα δικαστήρια και για να φανταστείτε ότι η κυρία Ντογιάκου από υπερβάλλον ζήλο έβαλε κατηγορούμενος και εμένα, τον αδερφό μου, τον αδερφό μου. Μα είσαστε αλλά το πιο σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι. Έβαλε κατηγορούμενο και τον πατέρα μου που είχε πεθάνει πριν 30 χρόνια. Κύριε Καλημεράκη, ευθέως, η κυρία Ντογιάκου ή άλλος από το σύλλογο σας ζήτησε χρήματα, δώσ' μου 500.000, αλλιώς εγώ θα σας καταστρέψω. Ευθέως. Όχι με τηλέφωνο ανώνυμα. Όχι, γιατί όπως μας τα είπατε δεν αποδεικνύεται κάτι. Ναι, αλλά εδώ μιλάει η συγκεκριμένη απόφαση που βγήκε εις βάρος της κυρία Ντογιάκου. Που λέει. Πού είναι. Η υπαρθμό 3326. Τι λέει. Τελεσίδη και απόφαση του εφετείου Αθηνών. Τι λέει. Η οποία μιλάει και αποκαλεί την κυρία Ντογιάκου. Δεν την ξέρω. Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Σταυγιανάκη, εσείς σαν νομικό, να μην τη διαβάσετε όλοι. Διαβάστε εδώ. Κάντε το τουλάχιστον αυτό. Τι λέει αυτό. Θα το δούμε. Ναι. Επιβάλλει την απορρίτη την έφεση. Μέχρι να διαβάσει, πείτε κύριε Καλημεράκη για να το κλείσω το θέμα. Ναι. Πείτε μας. Τι λέει η απόφαση αυτή. Ως προς το δικαστήριο με την κυρία Ντογιάκου. Όχι, τι λέει η απόφαση αυτή. Δείχνει μια απόφαση. Τι λέει, πέστε μας. Τι λέει, ότι το Λευκαδίδη το χρησιμοποίησε σαν ακυράτροπο.
σαν να χειράζω. Το παραδέχθηκε, κύριε Καλημεράκη μου. Όχι, μα αποκλειστικό σκοπό. Μα το παραδέχθηκε αυτό. Αποκλειστικό σκοπό είχε άλλο και όχι αυτό που. Ποιο σκοπό είχε. Γιατί δεν κάνατε μήνυση να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία που τη λέτε. Εγώ το κατανόησα αυτό. Μα το παραδέχθηκε, κύριε Καλημεράκη. Εάν συνεχίσει αυτό, έχουμε πολλά άλλα. Τότε αυτό λέω πολλές και άλλες δουλειές να σχολιάσουμε. Γιατί από εδώ και δεν τόσο καιρό δεν με έχετε μηνύσει, δεν μου έχετε. Περιμένω τις λοιπόν, μηνύσεις. Δεν αφήσατε όμως από τον αδελφό σας, τον Ιωτήκονα, λοιπόν. Ναι. Το είπαμε αυτό, έχει ο Λευκαδίτη. Κύριε Καλημεράκη, παραδέχτηκε η κυρία Ντογιάκου ότι το Λευκαδίτη εκείνη τον έβαλε να κάνει την καταγγελία και εξήγησε τον λόγο. Αυτό όμως. Δεν αποδίδει. Το λόγο δεν το άκουσα εγώ. Είπε γιατί δεν είχε μηχανάκι να πάει στην πολυδομία. Άλλο, το λόγο γιατί είχε το ενδιαφέρον. Γιατί έκρινε ως πολίτης ότι έπρεπε να καταγγείλει πολυδομία. Μία οικοδομή, τρεις ορόφους. Είναι παράνομη αυτή. Ναι. Πού είναι, σε ποιο οδό είναι. Θα βάλω τώρα την επιθεωρητή περιβάλλοντα. Σε ποιο οδό είναι. Ακριβώς σε 150 μέτρα από όλες εκεί, του σχολείου. Πού είδατε. Πού είναι αυτές οι τρεις ορόφους. Τρεις ορόφους πάνω από τον δρόμο και τα ορίζει σαν υπόγεια. Με παράθυρα. Το έχετε ξαναδεί. Μάλιστα αυτό. Μην μιλάμε παρακαλώ. Σε μια όμορφη πολυκατοικία. Λέει κύριε Καλεμαράκη, θα το κλείσουμε, θα δείξουμε την πολυκατοικία την επόμενη εβδομάδα. Λέει κυρία Ντογιάκου. Ότι η πολυκατοικία αυτή στου Αμπελοκήπου είχε τρεις ορόφους πάνω από το γενικό ύψος παράνομους της περιοχής. Και το κατήγγειλε. Μάλιστα. Γιατί απορρίτε εσείς κυρία Ισέρνη. Αφού είχε δικαιώματα καταγγείλει, δικαιώματα είναι. Ωραία. Αφού δικαιώματα είναι. Δεν πρέπει να ψάχνετε για εκβίαση. Εγώ τα κίνητρα τα δω. Ναι, ναι. Δεν μου βγήκαν ακόμα. Δεν ξέρω. Δεν το ψάχνω. Άρα λοιπόν κύριε Καλημεράκη, άρα ευθεία συνεννόηση με την κυρία Ντογιάκου. Ή απεσταλμένο της που να το βλέπετε και όχι ανώνυμα τηλεφωνήματα ή άλλο μέλος του συλλόγου δεν έχετε που να σας δείτε χρήματα για να μην συνεχίσει καταγγελίες. Όχι προσωπικά κανένα μέλος από τις ενέργειες τις οποίες η γενική ασφάλεια προχώρησε. Όταν στέλνω καταγγελίες κάνει την καταγγελία. Έχω την εντύπωση ότι μετά τη σημερινή εκπομπή θα έχετε πάλι μηνύσεις. Γιατί άμα την κατηγορείτε ότι σας επιβιάζει γιατί μηνύσεις και φαγητό. Και τρώω. Αυτό είναι, λοιπόν, είναι τουλάχιστον. Εντάξει, αυτό να θα έλεγα να το ανακαλύψετε. Να ολοκληρώσω το θέμα του. Όχι, δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι. Αυτό που λέει ο κύριος Μεταξάς. Εντάξει, εκπομπή είναι. Επειδή δεν πάμε να δημιουργήσουμε εδώ τώρα τροφή για δικηγόρους να οικονομάει ο Σταυριανάκης τώρα ο Μεταξάς και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Εγώ θα έλεγα να το ανακαλέσετε. Το ανακαλέσετε. Το ανακαλέτε κύριε. Εδώ μιλάω αποκλειστικά ότι εγώ ήρθα θύμα εκβιασμού. Ναι, όχι από την κυρία. Δεν μιλήσα συγκεκριμένη και εγώ ανέφερα το κύριο Λευκαδίτη. Ανέφερα τη συγκεκριμένη απόφαση που αναφέρεται και αφορά την κυρία Ντογιάκου. Δεν έχω, δεν παίρνω στο τρυπάκι. Ήταν ο οποίος εμεσολαβούσε και ανώνυμα. Μου ζητούσε εμένα 100.000 ευρώ. Κύριε, το καταβολή όμως σας καπέλωσε το εφετείο και εξέδωσε αυτή την απόφαση. Ωραία. Και πάμε να κλείσουμε το θέμα αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Καλημεράκη, για να κλείσουμε το θέμα αυτό. Εάν θέλετε να παραμένετε σε εκπομπή μας, έχουμε και άλλα θέματα να παραμείνετε. Είναι χαρά μας που σας Δεν πρέπει να ολοκληρώσω τουλάχιστον ως προς το διοικητικό που έχει να κάνει με τον κύριο Καλημεράκη. Το κατανοήσαμε. Υπάρχουν αμφισβητούμενες εκτάσεις. Κύριε Καλημεράκη, υπάρχουν, μα το κατανοήσαμε, αν δεν μπορούμε να φέρουμε την εκπομπή, υπάρχουν αμφισβητούμενες εκτάσεις που εσείς με πάρα πολύ αρίστο τεχνικό νομικό τρόπο τις κατοχυρώνετε υπέρ των εαυτό σας. Η κυρία Ντογιάκου, η κυρία Ντογιάκου και ο σύλλογός της και ο καθής, αναγνωρίστε τους ότι έχει το δικαίωμα να αμφισβητεί αυτές τις πρακτικές. Εκείνοι λοιπόν θα καταφεύγουν στον νόμο, δικαίωμα τους είναι, εσείς θα καταφεύγετε στο νομικό πλωστάσιο των συνηγόρων σας για να αντικρούετε. Όχι μπράβους, όχι ξυλοδαρμούς, όχι στυλιάρια, όχι φουσκωτούς. Δεν είναι ο πολιτισμός του 2013 αυτή η πρακτική. Εάν την κάνετε, εγώ εύχομαι να μην την κάνετε. Κύριε Σπινό, θα μου επιτρέψετε. Παρακαλώ. Ένα λεπτό για να κλείσω. Η εταιρεία, ακριβώς. Η εταιρεία Καλημεράκη ήρθε στο, μετά που μπήκε η περιοχή στο σχέδιο πόλεως του 1970 στην περιοχή αυτή. Έκανε την ίδια λιδά που μέχρι τότε πολλές δεκάδες τεχνικές εταιρείες είχαν προχωρήσει και είχαν χτίσει. Και είχα πουλήσει χιλιάδες διαμερίσματα. Μία τεχνική εταιρεία, σας παρακαλώ κύριε Σπίνο, για να προχωρήσει και ξέρουν οι νομικοί μας εδώ και να κάνει ένα κτίριο, τι κάνει. Βασίζεται στον τίτλο ιδιοκτησίας του οικοπεδούχου ή μήπως κάνει δικό της έλεγχο, διότι επιβάλλεται να κάνει για να ξέρουν ότι θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σωστό. Ο πελάτης ο οποίος έρχεται να αγοράσει ένα διαμέρισμα, δεν κάνει και αυτό στον έλεγχο τίτλου να ξέρει ότι αυτό που παίρνει είναι δικό του. Σωστό. Έτσι, η τράπεζα
η οποία δίνει δάνειο, δεν κάνει και αυτό ενεχοτήτω. Έτσι πρέπει. Όταν λοιπόν σε όλες αυτές τις περιοχές, όλοι αυτοί κάνουν αυτή την εννοείται έκαναν ελεγχοτήτω. Το ίδιο κατά τον ίδιο τρόπο. Κατά τον ίδιο τρόπο. Κατά τον ίδιο τρόπο. Κύριε Εξαντλείτε Πολάκης σε μερικά, σε μερικούς τομείς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Σπινό, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Η εταιρεία Καλλιμαράκη έκανε τον ίδιο έλεγχο τίτλο και διαπιστώθηκε ότι φάκελο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η κυρία Τογιάπου, ότι στο θέλμα αξίζει να επανέλθουμε. Αλλά το πρόβλημα παραμείνετε μαζί μας στην εκπομπή μας. Μισό λεπτό, ξέρετε ποιο είναι. Ότι διάμεσα σε αυτά τα κτίρια. Μα ένα λεπτό, ακούστε. Πάμε στο διάλειμμα, παρακαλώ. Πάμε. Εμένα δεν ακούτε ένα λεπτό. Μα δεν έχουμε πρόβλημα. Μα δεν γίνεται να μα το πάρω, δεν μπορεί να. Πολυτέλεια, άνεση, καφέ, εμπόριο, με σεβασμό στον πελάτη. Χειμώνα και καλοκαίρι, οι στιγμές της ξεκούρασης έχουν όνομα. Καφέ Εμπόριο, το στέκει όσων βαρέθηκαν τα συνηθισμένα. Καφέ Εμπόριο, πλατεία Καλογύρων, Άγιος Δημήτριος. Δίσκο σε ζωνάκια. Το πρώτο παιδικό κλαμπ είναι γεγονός. Κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί, δίσκο σε ζωνάκια. Παιδιά, ελάτε για τρελό χώρο και τραγούδι. Δίσκο Ζουζουνάκια, Λεωφόρο Συγκρού 137. Κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί. Παιδιά, ελάτε. Δίσκο Ζουζουνάκια, Λεωφόρο Συγκρού 137. Παιδιά, ελάτε. Επιτέλους, θα μάθουμε αγγλικά. Real Center of English. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της αγγλόφωνης εκπαίδευσης. Στα Real μαθαίνεις αγγλικά γιατί μιλάς μόνο αγγλικά. Σε τι διαφέρουμε? Αίθουσες εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες. Εργαστήρι γλώσσας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ολιγομελή groups. Διδάσκουν μόνο αγγλόφωνοι καθηγητές. Μηνιαία προφορικά τεστ για όλα τα επίπεδα. Αδιάλειπτη παρουσία συμβούλου σε συνεργασία με καθηγητές και γονείς. Όλα τα βιβλία για όλα τα επίπεδα για όλους τους μαθητές εντελώς δωρεάν. Επιλέξτε το δρόμο του αύριο στην ξενόγλωσσα εκπαίδευση. Real Center of English. Εγγύηση στην απέτηση των σπουδών. 11-8-70. Βρείτε ό,τι κι αν ψάχνετε. 11-8-70. 70. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τα θέματά μας, συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Πάμε λίγο πίσω στο χρόνο για να θυμηθούμε τι είχε γίνει με τα χιλιάδες θύματα της ασπής Πρόνοια. Ο Παύλος Ψωμιάδης είναι στη φυλακή. Σε λίγες μέρες έχει ένα ακόμα δικαστήριο. Στη φυλακή ο Ψωμιάδης δεν βρίσκεται για το σκάνδαλο της ασπής. Βρίσκεται για την πλαστή εγγυητική που κατέθεσε 500 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να πάρει άδεια καταλληλότητας και αξιοπιστίας της εταιρείας του. Η Τράπεζα της Ελλάδος εντόπισε ότι η τραπεζική επιταγή των 500 εκατομμυρίων ευρώ είναι πλαστή και δικάστηκε ο Ψωμιάδης σε 8 χρόνια κάθριξη. Τα δικαστήρια ακόμα για την απάτη χιλιάδων ασφαλισμένων δεν έχουν ξεκινήσει ούτε σε επίπεδο πρωτοδικείου. Μεθαύριο είναι κατηγορούμενοι, κόροι, Μάνα και Ψωμιάδης. Και εδώ αρχίζει ένα αλυσβερίσι ψυχιατρικών εγγράφων, κύριε Σταυριανάκη, κύριε Χατζηβαρδάμου, κύριε Μεταξά. Βγάλε έξω το παιδί, μην αυτοκτονήσει η μάνα. Βγάλε έξω το θείο, μην αυτοκτονήσει ο ξάδελφος. Η κυρία Σιδέρη είναι πρόεδρος των εξαπατηθέντων της ασπής Πρόνοια. 3 χρόνια μετά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα για ασφαλιστικές εταιρείες και να μην δείχνουμε τον δρόμο που έχει χαράξει η ασπής Πρόνοια και με μαθηματική ακρίβεια ακολουθεί και άλλη εταιρεία. Και θα δημιουργηθούν νέα θύματα. Και άλλες, κύριε Σπινό. Και άλλες. Θα δημιουργηθούν νέα θύματα.
Και αυτό το πολιτικό σύστημα όχι έλεγχο δεν κάνει. Στα αποθεματικά, βέβαια. Αλλά επειδή ο κόσμος βρίσκεται πλέον σε ανέχεια πρωτοφανή, φοβάται, όπως μου είπε ο υπουργός της κυβέρνησης, να θίξει θέμα ασφαλιστικών εταιριών, να μην βγουν στον δρόμο με δρεπάνια πλέον οι Έλληνες. Και τα θύματα που έρχονται εν ώψη ελλιπέστατων ελέγχων, κύριε Κατσαρέ, σε ασφαλιστικές που είναι με το κόκκινο φαναράκι στο χέρι για να κλείσουν, είναι άνευ προηγουμένου. Πάμε να δούμε ένα βίντεο, να θυμηθούμε ασπής πρόνοια. Το πρόβλημα των ασφαλισμένων της ΑΣΠΗΣ, 3 χρόνια μετά από το κανόνι που έριξε ο ήδη προφυλακισμένος Παύλος Ψωμιάδης, εξακολουθεί να παραμένει άλυτο. Υποσχέσεις και μόνο λόγια. Η μία σύσκεψη μετά την άλλη, αλλά αποτέλεσμα κανένα. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ χάθηκαν σε μία νύχτα όταν αποκαλύφθηκε το σάπιο οικοδόμημα της ΑΣΠΗΣ Πρόνοια. Οι ευθύνες των αρμοδίων υπαλλήλων που έδιναν τις βεβαιώσεις αξιοπιστίας της δίθεν μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας παραμένουν ακόμη αδιερεύνητες. Οι υπουργοί που υπέγραφαν τη μία απόφαση μετά την άλλη, μιλώντας για τη μεγάλη και φερέγγια εταιρεία, συνεχίζουν να απολαμβάνουν την ασυλία που τους δίνει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Οι χιλιάδες αγωγές και μηνύσεις των ασφαλισμένων έχουν συσσωρευτεί στα συρτάρια της εισαγγελίας και κανείς δεν ασχολείται. Ποιος άραγε εγγυάται ότι και άλλοι ασφαλισμένοι θα τα βρεθούν στη θέση των θυμάτων της ΑΣΠΗΣ Πρόνοια, αφού ο πλημελής έλεγχος από την αρμόδια Επιτροπή Εποπτείας των Ασφαλιστικών Εταιριών δίνει ζωή σε υποκατάρρευση εταιρείες που από μέρα σε μέρα οδηγούνται στην πτώχευση, την ίδια ώρα που όλα αυτά συμβαίνουν, ο Παύλος Ψωμιάδης μεθοδεύει την αποφυλάκησή του. Στις 12 Φεβρουαρίου κάθεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου σύσσωμη οικογένεια Ψωμιάδη, πατέρας, σύζυγος και κόρη. Με βεβαιώσεις ψυχιάτρων για δίθεν τάσεις αυτοκτονίας της σύζυγου, οι συνήγοροι Ψωμιάδη ζητούν την αποφυλάκησή του για να συμπαρασταθεί, όπως λένε, στην οικογένειά του. Ποιος όμως θα συμπαρασταθεί στα χιλιάδες θύματα που έχασαν περιουσίες μιας ζωής επειδή ο Παύλος Ψωμιάδης ονειρευόταν κότερα και βίλες? Είναι βέβαιο ότι η παρουσία των θυμάτων του θα είναι το ίδιο ηχηρή στο δικαστήριο όπως τότε που οδηγήθηκε στον ανακριτή. Τότε, κυρία Σιδέρη, με τον Παύλο Ψωμιάδη. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια. Δεν έχετε αποζημιωθεί ακόμα? Όχι μόνο δεν έχουμε αποζημιωθεί, κύριε Σπίνο, αλλά δεν βλέπουμε να προστρέχει η πολιτεία να υπάρχει στην πράξη κάποια λύση και να υλοποιείται, αν μη τι άλλο, ο υφιστάμενος νόμος, το νομοθετικό καθεστώς, το ήδη υπάρχον. Σας ενυπενθυμίζω μόνο ότι το 2009, άμα τη ανακλείστη της αδείας συστάσεως και λειτουργίας της εταιρείας, της ΑΣΠΗΣ Πρόνοια, το 9 και το 2010 διαδοχικά και της Commercial Value, υπήρχε ήδη ο νόμος θεσπισμένος και ψηφισμένος Παπαθανασίου 3790 που έλεγε θέσπιζε εγγύησης υπέρ των ασφαλισμένων ή υπέρ της αναδόχου όταν γινόταν και επιτυγχανόταν ανάδοχη. Αν δεν υπήρχε και στην αναδοχή, θα κάλυπτε. Μόνο αναδοχή υπήρχε τότε. Δηλαδή υποχρεωτικά θα καλύψω, έλεγε ο Γιάννης Παπαθανασίου, ο υπουργός τότε οικονομικών το 9, λίγο πρώτων εκλογών, 15 μέρες προ περίπου, θα καλύψει οποιοδήποτε άνοιγμα στα αποθέματα που ελέγχθη πριν της ασφαλιστικής εταιρείας που τυχόν θα ανακληθεί. Μετά από 20 μέρες θα ανεκλήθει η άδεια. Υπήρχε ο νόμος με την αλλαγή της κυβέρνησης και με τον ερχομό του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς
Υπήρχε μία ολιγορία εκ μέρους της πολιτικής κοινής, τουλάχιστον επί εξάμηνο, μέχρι να καταλάβουν πώς μπορούν να υλοποιήσουν τον νόμο. Καλά, καλά. Και βγάζοντας είναι... τότε έναν επόπτη επάνω. Τώρα λοιπόν. Αρνήθηκαν, τι δεν όχι, μετατρέπουν και τροποποιούν τις εγγύησεις μας, δηλαδή τα αποθεματικά τα οποία απομειώθηκαν από, τον, από τη διοίκηση, σας πεις πρόνοια ΕΓΑ και commercial value. Αυτά τα αποθεματικά, αυτό το έλλειμμα, αν έρχεται σήμερα μετά τον διορισμό του επόπτη και με την τροποποίηση του νόμου. Στα χνάρια του, παλιά, του παλαιού έγινε η τροποποίηση. Με την αναδιοργάνωση των επιτρέψεων ασκών του χαρτοφυλακίου ζωής. Πόσα λεφτά διεκδικείτε. Το οποίο υφίσταται στα ζωικά συμβόλαια μέχρι την εκαθάριση. Υφίσταται στα ζωικά συμβόλαια. Πόσα λεφτά διεκδικείτε. Απεδείχθη λοιπόν, και το λέω με την αναδιοργάνωση που ξέρουν οι νομικοί τι σημαίνει αυτό, ναι. Αναμόρφωση συμβατικών και γενικών νόμων του χαρτοφυλακίου ζωής σε 711 εκατομμύρια. Λέει ότι. Τόσα λεφτά έφαγε από ασφαλισμένο Στουνιάδη. Αναφέρει 711 εκατομμύρια λείπουν από το ταμείο της εταιρείας εφόσον οι αναμορφωμένες παροχές φτάνει σε αυτό. Έχει περιουσία 100 εκατομμύρια. Η αυτό οποία πες. Περιουσία, το ενεργητικό που μένει για να μας αποζημιώσει είναι μόλις 100 και βαίνει εδώ και χρόνια μειούμενο διαρκώς. Γιατί οι αντικειμενικές αξίες, όπως ξέρετε, για εκποίηση των ακινήτων δεν επαρκούν και δεν μπορεί να πουληθούν ίσως αυτή τη τιμή. Καλά, την σήμερα έχουν εκμηδενιστεί, δεν υπάρχουν. Έτσι, έως εκμηδενιστεί. Άρα η υποχρέωση του τροποποιημένου και ισχύοντος νόμου λέει αυτή τη στιγμή, μετά την αναδιοργάνωση του χαρτοφυλακίου και το υπάρχον έλλειμμα που βρήκε αυτό το 700 ευρώ, θα προστρέξει το εγγυητικό κεφάλαιο ιδιωτικής ασφάλειας ζωής. Που συναισθήθη το 9. Καλά λόγια να φταίνε για να καρφιόμαστε. Και υποχρεούται, λέει ο νόμος, να καλύψει το 70% του μέρους της διαφοράς. Κυρία Σιδέρη, μετά την εκαθάριση. Μέχρι σήμερα, 3,5 χρόνια μετά, αυτό που έχετε εισπράξει είναι κάδι περιφρόνησης. Άδειων υποσχέσεων, και περιφρόνησης και μίας αντιμετώπισης στους ασφαλισμένους που μας οδηγεί από... Θα πάτε και εσείς σαν σωματογείο. Μέχρι πρότινος υπάρχουν θύματα, του συλλόγου σας που έχουν αυτοκτονήσει. Που φτάνουμε σε αυτοκτονία και μας οδήγησαν ήδη σε σωματικό και ψυχικό όλευρο. Γιατί αυτοκτονία όμως. Με αυτοκτονία, γιατί όταν φτάνει ο άλλος να μην έχει λεφτά, τις καταθέσεις του είχε βάλει, την περιουσία του. Καταλαβαίνετε, συγγνώμη να σας πω, ότι οι ασφαλίσεις ζωής είναι οι καταθέσεις που έχουν όλοι οι καταθέτες αντί για τις τράπεζες, το επισημαίνω αυτό, και στις ασφαλιστικές εταιρείες. Αν λοιπόν θα έρθουν οι τραπεζικοί όμιλοι, οι τράπεζες, το επισημαίνω, να απομειώσουν στο μηδέν τις καταθέσεις των καταθετών τους, με αυτό και κατά ανάλογο τρόπο να απομειώσει στο μηδέν το κράτος και τις καταθέσεις δικές μας. Πάρε τα αυγό και ακούρευτο. Ακούστε με λιγάκι να σας πω. Βρίσκεται λοιπόν τώρα για τους νομικούς. Για τα νεότερα να ακούσετε. Ένα λεπτό θα απαντήσω. Στο κοκό, όχι, δεν το ξέρετε ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία. Αυτό θέλω να επισημάνω σήμερα. Το πολύ νεότερο πλην της... Πλην του δικαστηρίου στο οποίο πρέπει να προστρέξουμε όλοι ασφαλισμένοι, να μην αφήσουμε Παύλο Ψωμιάδη, τη γυναίκα και τον γόρι του, να μην δικαστούν. Πότε είναι το δικαστήριο και 11 Φεβρουαρίου του 2013. Τι δικάζονται εκεί. Οι τρεις που προανέφερα μόλις. Μάνα, κόρη και πατέρας. Έτσι. Πολλοί ασφαλισμένοι δεν πηγαίναμε γιατί έχουμε εμπιστοσύνη ακόμα στη δικαιοσύνη. Πού γίνεται το δικαστήριο, πού γίνεται. Γίνεται στο εφετείο. Όσοι μπορούμε, Λουκάρεος. Έτσι, Λουκάρεος, να είμαστε εκεί. Ημερομηνία. Και να μας βλέπουν τους πραγματικά εξαπατημένους. Ένα λεπτό, κύριε Σπύρο, την ουσία δεν, όπως πάνω ξεφύγει. Ακούστε κάτι σημαντικό. Βεβαίως. Εσείς θέλετε να πάρετε τα λεφτά σας. Το ότι έκανε ο Ψωμιάδης και η οικογένειά του θα τιμωρηθεί από τη δικαιοσύνη. Εσείς αν πάρετε τα χρήματα που σας καταχραστήκανε, είστε ικανοποιημένοι, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ο επίτροπος που έχει μπει επάνω ή ο επόπτης τον ονομάζετε εσείς, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έχω εγώ, έχουν εκτιμήσει ότι το όνομα της ασπής είναι αρκετά καλό στην αγορά έξω, θα την πουλήσουν κάπου αλλού και θα κάνετε γύρω στο 65% το πρώτο. Θα πάρει αποζημίωση από εκείνα που έχετε χάσει. Δηλαδή θέλετε να και βρέθηκε, στο σημείο που βρίσκεται τώρα τη ασφαλιστική εκαθάριση. Αυτό λέει το χαρτί που έχω δει. Ακούστε τι άλλο που δεν σα ότι θα προστρέξουν λοιπόν στο σχολείο. Ακούστε να σα ολοκληρώσω τι άλλο που σημαντικό. Σα ενδιαφέρει κάτι άλλο σημαντικό. Σημαντικό. Βρέθηκαν πολλά εκατομμύρια ευρώ σε γύρω από το Ψωμιάδη στι γνωστέ λίστε
και θα κατασχεθούν τα χρήματα. Κυνηγηθείτε να μην τα πάρει το κράτος πρώτα. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Τώρα σας το λέω επίσημα. Περιμένουμε από την πολιτική ηγεσία πράξη της υποσχέσεις. Ακούστε τι σας λέω. Επίσημο χαρτί προκύπτει ότι το ελληνικό δημόσιο με τις ενέργειες που έκανε με τις δικαστικές. Πού είναι το χαρτί αυτό, πού είναι το χαρτί. Λοιπόν, το έχω και θα σας δείξω κύριε Σπύρος. Ακούστε κάτι τώρα. Τα χρήματά σας μπορείτε να μην τα χάσετε αν κινηθείτε κι εσείς. Εμείς θα κινηθούμε. Τι λέτε αορισίες. Σας έφαγε για τα λεφτά. Πού είναι το χαρτί κύριε Γεωργακόπουλε. Μου λέει κύριε Γεωργακόπουλε. Βρείτε μεγάλη περιουσία. Μην παίζετε με τον πόνο ανθρώπων που πονάνε. Λέτε τώρα κάτι γενικό και άλλο. Κύριε Γεωργακόπουλε με παρακολουθείτε τώρα εμένα. Λέτε τώρα εσείς. Από το ταμείο. Λέτε. Σου λέω επίσημα. Τι επίσημα. Ποιος είστε ο πρώτος Αρίου Πάγου. Δείξτε το χαρτί στους ανθρώπους. Επίσημα σας ενημερώνω. Δείξτε το χαρτί στους ανθρώπους. Η Τράπεζα της Ελλάδος, το αρμόδιο. Καλά τώρα, κάτσε, αυτά είναι λόγια. Έχει εντοπίσει λογαριασμούς σε άλλα ονόματα. Αυτά είναι λόγια τώρα. Σομιάδη, επίσημα. Καλά, καλά, λόγια. Πέφτε να τα δεσμεύσετε. Προπαγάνδα, θα με συγχωρέστε να σας πω συμπληρωματικά ότι η Τράπεζα Ελλάδος, λοιπόν, γιατί εθίχθη το θέμα από την εκπομπή σας, λόγια, είναι η εποπτική. Μην λέτε τέτοια πράγματα, κύριε Κόπουλε. Μην λέτε τέτοια πράγματα τώρα. Πού είναι το χαρτί που είναι επίσημα. Έχει την υποχρέωση. Το Υπουργείο. Όχι, αυτό σας λέω, είχατε πει προημερών και σας παρακολουθούσα. Είναι τώρα διαδοχικά σε εμάς το νόμο που έγινε το 10. Η Τράπεζα Ελλάδος Εποπτική Αρχή. Ναι, αυτό σας παρά λέω, τα 3,5. Όχι, από το 2010. Από το 2011, συγχωρέστε με. Είναι η Εποπτική Αρχή που λέτε, εσείς ότι ακούγεται να σκάσει βόμβα. Και για άλλες ασφαλιστικές, μα η Τράπεζα της Ελλάδος τις εποπτεύει τις ασφαλιστικές αγορές. Κατανοητό, κυρία. Αλλά αφήστε μου να σας πω, η εκαθάριση λοιπόν βρίσκεται τώρα και προβληματίζεται το σπουδαιότερο. Αυτά τα 100 εκατομμύρια περιουσία, τα μόλις 100 που τώρα έχουν εκμηδενιστεί, ήταν 200 πρότινος. Με, τις ομολογίες, με τα ομόλογα, χρόνο θα πάρει με τις μετοχές. Εσείς λέτε για τα νόμιμα που υπάρχουν, τα κρυφά σας λόγω. Για αυτά που είναι βάση νόμου που έχουν βρεθεί. Αυτά λοιπόν τα 100-110 εκατομμύρια που σε αύριο μπορεί να είναι. Μα νοικόπεδα ψεύτικα αυτά από τα εκατομμύρια. Αφήστε μου λίγο να τα πει και ο κ. Σπίνος με τον κόσμο που έχει. Δεν μιλάω για τα ανυπαρκτά, μιλάω για την πραγματικότητα βάση νόμου. Μακάρι να βρεθούν δύο δι. Είναι τα οικόπεδα που σας λένε. Είναι ψεύτικα. Απομειώθηκαν τελικά από την εταιρεία. Ξέρετε κύριε Σπίνο, 1-200 είναι το πραγματικό έλλειμμα. Δεν είναι 700, αλλά διομορφωμένο είναι. Πάμε λίγο να αντιφαλώσουμε. Η ουσία είναι, και γιατί κάνουμε το θέμα σήμερα εδώ, η ουσία είναι. Όχι να σας πω. Παρακαλώ, παρακαλώ, ακούστε με λίγο, ακούστε με. Εμείς. Δεν ξυπνήσαμε ένα πολύ ξαφνικά και θυμηθήκαμε μετά από 4,5 χρόνια τα θύματα, κύριε Μακαρίου, της ασπής πρόνοια. Είναι η αντιμετώπιση της πολιτείας απέναντι σε ανθρώπους που έχασαν τα λεφτά τους. Ακριβώς. Και είναι βέβαιο ότι γεννιόνται νέα θύματα εν δυνάμει από άλλες ασφαλιστικές που θα κλείσουν. Είναι βέβαιο. Δηλαδή θα βγω γυμνό στη Συγκρού αν δεν κλείσουν. Και εδώ δεν είναι βέβαιο. Και κοιμάται τον ύπνο του δικαίου το κράτος. Για να μην κλονιστεί, μου λέει ο Υπουργός, η πίστη των Ελλήνων πλέον. Γιατί άμα αφαιρέσουμε άδεια μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας που είναι έτοιμη να κλείσει, τι θα γίνει, μου λέει, θα βγει ο κόσμος στον δρόμο. Για μας τι έγινε, κύριε Σπίνο. Να βγουν χίλιες φορές. Τι θα γίνει με τα νέα θύματα που δημιουργείται στον δρόμο που χάραξε. Ένα εκατομμύριο άτομα είμαστε. Η ασπής πρόνοια. Η ερώτησή μου ως απλού πολίτη, έτσι. Και η εποπτική αρχή δεν έκανε διαχρονικά σωστά τη δουλειά της από το 2002. Μια ερώτηση να κάνω. Μιλήστε τους όλους. Συγχωρείτε λίγο. Ως απλό. Ήδη έχει αναλάβει, συγχωρέστε με, ο δικηγόρος, πολύ δικηγόροι μάλλον, εις εκ των οποίων Μαρκουλάκος, έχει αναλάβει ήδη αγωγές κατά του ελληνικού δημοσίου και όλων των υπευθύνων. Έτσι, αυτό που δεν μας αρκεί. Αλλά αυτό δεν μας αρκεί. Επειδή έχετε εμβαθύνει, ποια θα είναι η συμπεριφορά ενός ασφαλισμένου εφόσον επαπειλείται κίνδυνος, βάσιμος κίνδυνος οικονομικής καταβαράθρωσης και λοιπόν ασφαλιστικών. Δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να διακινηθεί ως μήνυμα σε έναν ασφαλισμένο που ένας ας πούμε καλόπιστος αυτή τη στιγμή και όλας μπορεί να κάνει ένα πρόγραμμα συνταξιοδοτικό, συνταξιοδοτικό με μια ασφαλιστική με σε ένα βάθος χρόνου επιμηκυμένο με πάρα πολλά χρήματα. Λέει τα λεφτά του. Όσο εμείς εμπιστευτήκαμε την ασφαλιστική αγορά, αυτό το μήνυμα δίνω ευθαρσώς σε όλους τους ασφαλισμένους να βάλουν το μυαλό τους να δουλέψει στο θέμα αυτό, με την εποπτεία. Άνω τελεία. Ένα τελευταίο λόγιο, κύριε Μακαρίου, ένα τελευταίο λόγο. Δεν θα έχουμε άλλο χρόνο, πείτε κύριε Μακαρίου. Με πάθος η συμπατριώτησά μου, κυρία Σίδηρα, την Εύβοια, υπερασπίζεται όλους τους μικροκαταθέτες και όλους αυτούς οι οποίοι κατέθεσαν την ψυχή τους, το αίμα τους και τους κούς μιας ζωής.
Εγώ συμφωνώ, στηρίζω αυτή την προσπάθεια. Να έρθουμε όμως και λίγο στην πολιτεία. Ο ελληνικός λαός δεν θεωρούμαστε ότι είμαστε όλοι πλούσιοι. Προσπαθούμε με λίγα ευρουδάκια, με το εφάπαξ, με τη σύνταξη, με όλες τις οικονομίες μας, να τα αυγατήσουμε, να τα αυξήσουμε. Έρχονται λοιπόν από τη μια μεριά οι ασφαλιστικές εταιρείες. Με όποιο νομικό καθεστώς που δεν υφίσταται, δεν υπάρχει ο έλεγχος, ο οποίος θα προασπίσει, θα προστατεύσει αυτά τα όνειρα και τις ελπίδες του ελληνικού λαού. Απ' την άλλη όμως έρχεται και το κράτος, το οποίο μπαίνει σφήνα και αρχίζει και πουλάει εδώ και χρόνια τα κρατικά ομόλογα. Με το haircut είχαν ενημερωθεί όλοι αυτοί οι οποίοι επένδυαν και αγοράζανε κύριε με καλή την πίστη. Μιλάτε για ένα κράτος που φαίνεται ότι έχουμε... και καραγκιόζει απέναντι στους Έλληνες. Έχουμε το μέγιστο ζήτημα που προκύπτει είναι γιατί η αρχή που ελέγχει τις ασφαλιστικές εταιρείες, η εποπτική αρχή, το έχουμε καλέσει από αυτό εδώ το βήμα δημόσια το όργανο αυτό να μας πει. Αυτό θα θέλω να σπάσω. Εάν υπάρχει ασφαλιστική εταιρεία που είναι έτοιμη να κλείσει. Τελεία και παύλα. Σιωπούν. Γιατί γνωρίζουν, με παίρνουν στο κινητό όλη την εβδομάδα στελέχη της εποπτικής αρχής και μου λένε τα μοίρια όσα. Λοιπόν. Ένα δευτερόλεπτο και κλείνω. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Δεν έχουμε γιατί έχουμε άλλα θέματα. Ότι η εποπτική αρχή διαχρονικά από το 2002 μέχρι και το 2009. Σας παρακαλώ, πήγαιναν οι βαλίδες. Δεν έλεγε ως όφιλε. Πήγαιναν οι βαλίδες από τη δουλειά της. Και η παλιά και η καινούργια. Και τα λεφτά που είπατε πάμε σε παρακαλώ, λίστα, είδαμε παρακάτω. Τι έγινε και τελευταία με τη λίστα αναγκάς. Και εμείς θα ξεχωθούμε αφού λείψει η ασφαλιστική κατάρρηση. Εννοείται. Κυρία Σιδέρη, δίνουμε συνέχεια. Αν είναι πολιτεία. 11 Φεβρουαρίου, την ημέρα του δικαστηρίου, της οικογένειας του Μιάδη που θα είμαστε εκεί. Όλοι εκεί. Κυρίες και κύριοι, εμείς συνεχίζουμε με αυτό που μας κάνει να επιμένουμε και να βάζουμε και τα όρια αντοχής που έχουμε. Να δούμε και εμείς, ρε παιδιά, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Σε αυτή την καταιγίδα διαφημίσεων που οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες επιμένουν να κρύβουν τα κατάλληλα προϊόντα από μεγάλους ομίλους, γιατί από τα λογιστήρια των μέσων μαζικής ενημέρωσης περνάνε οι βαλίτσες των σποτ. Των διαφημίσεων δηλαδή. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας περάσουν και από εδώ, και από εκεί και από αλλού. Δεν με ενδιαφέρει. Πάμε στο βίντεο και θα καταλάβετε. Πόσο η ανάγκη για την αγορά φτηνών προϊόντων μπορεί να μας οδηγήσει στην εγκληματική αμέλεια? Πόσες φορές έχουμε αναρωτηθεί εάν η πιπίλα ή το μπιμπερό που ακουμπά στα χείλη του μωρού είναι η πρόγευση του αυριανού καρκίνου? Απόψε ο ιστός της Αράχνης αποκαλύπτει τη σιωπή των μέσων μαζικής ενημέρωσης απέναντι στην πασίγνωστη αλυσίδα παιχνιδιών και ειδών για παιδιά που φροντίζει να μην μαθαίνουμε ποτέ τα δεκάδες ακατάλληλα προϊόντα που με επίσημες αποφάσεις του ΕΦΕΤ αποσύρονται από τα ράφια της. Αξίζει τώρα να αναρωτηθείτε εάν στο δωμάτιο του παιδιού σας υπάρχει κάτι από αυτά που θα δείτε αμέσως τώρα. Ρε Πασχαλή, μη φοβάσαι ρε. Γιατί? Γιατί έχεις τα τζάμπο πλάι σου, έχεις τα τζάμπο πλάι σου, έχεις τα τζάμπο, μην το ξεχνάς. Έλα. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία προϊόντα έχουν ανακληθεί από τα ράφια των τζάμπο με επίσημες αποφάσεις του ΕΦΕΤ. Τους τελευταίους 6 μήνες, 39 προϊόντα που προορίζονταν για μωρά και για παιδιά και δυστυχώς αγοράστηκαν από χιλιάδες γονείς, αποδείχθηκαν άκρως ακατάλληλα και επικίνδυνα για την υγεία των παιδιών, αφού απροσδιόριστες επικίνδυνες ουσίες βρέθηκαν στα υλικά κατασκευής τους. Δείτε τα πιο βασικά προϊόντα που ήδη έχουν αγοραστεί από ανυποψίαστους γονείς. Ρουφάμε και τα λέμε! Ρουφάμε και τα λέμε, λέμε! Θα μας τα πούν και αυτά, άραγε. Ακατάλληλα μπιμπερό προερχόμενα από την Κίνα. Παιχνίδια με επικίνδυνες χημικές ουσίες. Κούπες, ποτήρια και φόρμες για κέικ με τοξικές ουσίες στα υλικά κατασκευής τους. Δυστυχώς, ο κατάλογος είναι ακόμα μεγάλος. Ανάμεσα σε πολλά κατάλληλα προϊόντα, στα τζάμπο βρέθηκαν κουταλάκια που αλλίωναν τα τρόφιμα, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των βρεφών, επικίνδυνο πλαστικό κινέζικο παγουρίνο, επικίνδυνα γλυφιτζούρια, ακατάλληλες παιδικές φανέλες, πουλόβερ αλλά και παιδικό φωτιστικό επικίνδυνο για ηλεκτροπληξία. Εύλογα όμως γεννώνται κάποια ερωτήματα.
όπως τι μέλη γενέστε με τα παιδιά που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τα προϊόντα από τα Τζάμπο. Πώς είναι δυνατόν η αρμόδια εποπτική αρχή να έχει εντοπίσει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους δεκάδες ακατάλληλα προϊόντα και να μην μιλάει κανένας? Η απάντηση είναι απλή. Τα διαφημιστικά τμήματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αυτά, κύριε Κατσαρέ, ως προς τα πολυκατοικήματα Τζάμπο. Ναι. Ρουφάμε και τα λέμε. Τα που λέει διαφήμιση. Ναι. Δεν μας τα λένε όλα όμως. Κάθε μέρα ο ΕΦΕΤ, η υπηρεσία της οποίας ήταν πρόεδρος, βγάζει και ένα επικίνδυνο, γιατί λέει για τοξικές ουσίες, παιδικό παιχνίδι. Ακριβώς. Περιμένετε, έχουμε και άλλο βίντεο με πασίγνωσες εταιρείες, να τα πούμε όλα μαζί για να μην νομίζουν ναι. ότι μας περνάνε για μαλάκες. Πάμε παρακαλώ στο επόμενο βίντεο. Μακά. Πάμε να δούμε και εμείς την αδοχή μας, ρε παιδιά. Μακά. Για πάμε. Του ΕΦΕΤ συνεχίζονται καθημερινά. Αλλά όπως έχουμε πει αρκετές φορές, τα διαφημιστικά κονδύλια που χρησιμοποιούν οι παρανομούντες είναι αρκετά για να μην γίνεται αρκετά γνωστό ότι οι εταιρείες τους βρέθηκαν να εμπορεύονται ακατάλληλα προϊόντα. Έγινε γνωστό ότι στην εταιρεία Trading AEV που διαχειρίζεται τα κυλικεία των τρένων σε έλεγχο του ΕΦΕΤ βρέθηκαν στις αποθήκες της Τορέντι ακατάλληλα για κατανάλωση τρόφιμα. Μάθατε ποτέ ότι στα σούπερ μάρκετ Θανόπουλο στην Κηφισιά δύο φορές το τελευταίο διάστημα εντοπίστηκαν ακατάλληλα τρόφιμα? Έγινε γνωστό ότι στην αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος βεβαιώθηκε ότι η διαδικασία παραγωγής σε έναν έλεγχο που έγινε δεν παρήχε εγγυημένη ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων? Μάθατε από κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης ότι η πασίγνωστη και πολυδιαφημισμένη αλυσίδα σοκολατοποιίας Max Perry εντοπίστηκε να χρησιμοποιεί μη ορθές πρακτικές υγιεινής? Τουλάχιστον αυτό επεσήμανε ο ΕΦΕΤ στην έκθεσή του. Τις ίδιες πρακτικές παραγωγής χρησιμοποιούσε και η εταιρεία εμφιάλωσης νερών Κοσμίδης, αφού ο ΕΦΕΤ εντόπισε τέσσερις διαφορετικές μάρκες που παρήγαγε η εταιρεία ως εντελώς ακατάλληλες. Πρόκειται για τις φίρμες Aquarius, Hydrozym, Νεράκι και Thassos Crystal Water. Τα λεφτά της διαφήμισης είναι πολλά και γι' αυτό είναι δύσκολο να πει κανείς τι πραγματικά συμβαίνει στις εταιρείες που συλλαμβάνονται να έχουν ακατάλληλα προϊόντα στην παραγωγή τους. Τα δελτία τύπου του ΕΦΕΤ είναι σε κάποιες σελίδες στο ίντερνετ, σε μονόστιλα εφημερίδων δίπλα σε κηδείες και φαρμακεία και όσο για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, ούτε κουβέντα. Τα Max Perry, όπου ο Αντώνης ο Μιλωνάκης που γιόρταζε προχθές, από τα Max Perry μας έβαλε σοκολατάκια. Μιλωνάκη, από πού πήγες και τα πήρες? Λοιπόν, κύριε Κατσαρέ, όχι, εγώ θέλω να καταλάβω και κάτι, κύριε Κατσαρέ μου, ένα λεπτάκι. Εσείς τώρα είσαστε άνθρωπος της πιάτσας, του πεζοδρομίου, αλλά και του σαλονιού. Πώς είναι δυνατόν αυτά τα δελτία τύπου του ΕΦΕΤ, που είναι καταιγίδα στο περιεχόμενό τους, να μην δημοσιεύονται πουθενά, κύριε? Ούτε σε μεγάλες εφημερίδες και βέβαια ούτε ποτέ στα μεγάλα κανάλια. Πώς το εξηγείτε? Πώς το εξηγείτε? Είναι τα συμφέροντα. Διότι έχω βρεθεί κι εγώ σε κανάλι, μου λέει μην μιλήσεις γι' αυτό, διότι αυτός μας δίνει διαφήμιση. Λοιπόν, η εταιρεία. Και δεν του πατάει στο διάλογο, δεν πατάξει το μικρόφωνο να φύγετε. Κάντε το πενταράκι. Αυτό κάντε το πενταράκι. Γι' αυτό και δεν με καλεί. Κάντε το πενταράκι. Ότι το κανάλι, το οποιοδήποτε τηλεοπτικό κανάλι, κάνει συμφωνία. Κάνει συμφωνία. Είναι γνωστό. Υπογεγραμμένο. Γίνεται. Παίρνω τη διαφήμισή σου και ουδέποτε θα ασχοληθώ με σένα. Γιατί νομίζετε, κύριε Σπίνο, ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι σχεδόν ανύπαρκτοι? Διότι έχουν φροντίσει κάποιοι, ναι, ώστε όπου τους βολεύει να μην γίνονται έλεγχοι. Αυτό που λέγει ο Καλλιγαράκης πριν. Αυτά που βγάζει, πολύ μάσα, αυτά που βγάζει ο ΕΦΕΤ είναι η κορυφή του παγόβουνου. Έτσι. Διότι σας λέω ότι ο ΕΦΕΤ δηλαδή έχει 200 επιθεωρητές για 500.000 επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μια φορά το μήνα. Που σημαίνει, μια φορά στα 10 χρόνια. Κάντε τον υπολογισμό να δείτε. Μία φορά πήγανε στα Μαξπέρις και βρήκανε ακατάλληλα, μία φορά πήγανε στον Καραμολέκο, μετά από 10 χρόνια το ξαναπάνε. Ακριβώς. Δηλαδή φαντάζομαι να πηγαίνανε κάθε μέρα. Και πώς προστατεύεται ο καταναλωτής? Δεν προστατεύεται. Η απάντηση είναι απλή. Δεν προστατεύεται ο καταναλωτής. Άμα βρεθεί η κυρία Σιδέρη, άμα βρεθεί κανένας Παυλόπουλος, κανένας Μιλωνάκης, κανένας Χίος, κανένας Πίνος και το αναδείξουν, έχει καλό. Και άμα δεν βρεθούν και αυτοί και τους στείλουν στο διάλογο και τους απολύσουν, δεν θα το πει κανένας
όπως σημαίνει παθογένειες παντού, σε όλα τα κήπεδα. Και το οποίο συγκαλύπτεται την επόμενη μέρα με τις αλλεπάλληλες διαφημίσεις που πέφτουν στα μεγάλα κανάλια. Ακριβώς την επόμενη. Το δελτίο τύπου του ΕΦΕΤ δεν μπορεί να απαιτήσει ο ίδιος ο ΕΦΕΤος οργανισμός να δημοσιευτεί σε εμφανές σημείο στην εφημερίδα. Ασφαλώς όχι. Όσον αφορά αυτό που αναφέρθηκε για την. Αυτά τα παιδικά στα τζάμπο μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι δυνατόν. Σα λέω ότι το 2005 αυτοί μπλούζες ή νυχτικά που έχουν μια στάμπα εδώ, ναι, επειδή βρέθηκε ότι περίχανε μια ουσία που λέγονται φθαλικές ενώσεις, που προκαλούν βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα των μικρών παιδιών, τα αγόρια να φέρονται φιλιθλή πρεπή και είναι ύποπτα για καρκινογενές, αφαιρέθηκαν και από τα τετράδια που υπήρχαν αυτές τις στάμπες, και από τις μπλούζες που είχαν αυτές τις στάμπες. Και από το 1992, επαναλαμβάνω, από το 1992 αφαιρέθηκε, απαγόρευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχουν στις πιπίλες. Διότι τις πιπίλες που τις μασάνε τα μικρά παιδάκια κάθε μέρα, που περίχαν αυτές τις φθαλάτες, τις φθαλικές ενώσεις, προκαλούν αυτές οι βλάβες να πάρουν πολύ. Και τα βλέπουμε να υπάρχουν σήμερα. Με το θέμα τζάμπο θα ξανασχοληθούμε πάλι και την επόμενη εβδομάδα. Γιατί θεωρώ, κύριε, ότι δολοφονείτε τα παιδιά του λαού. Ακριβώς. Εάν λειτουργείτε έτσι όπως τα περιγράφει ο κύριος Κατσαρός, έτσι όπως είναι τα λέει, δολοφονείτε τα παιδιά του ελληνικού λαού. Ξεφτυλισμένοι. Είναι όλες απαγορευμένες. Μα εκεί πρέπει να πάει η δίωξη κοινού εγκλήματος να συλλάβει. Εκεί είναι η κλέφτες. 100 εκατομμύρια ευρώ γύρω έκαναν τα τζάμπο πέρσι. Γιατί είμαστε κι εμείς άξιοι της μοίρας μας. Πηγαίνετε, αγοράστε. Πάτε πιπίλες, καροτσάκια, σκακουλάκια. Πηγαίνετε, αγοράστε. Και πηγαίνετε μετά πάνω από το παιδί σας, τα κοιμάτε και φιλήστε το. Και δίπλα να είναι πιπίλα. Να είναι ο καρκίνος. Πηγαίνετε, κάντε το. Κάντε το, τι να σας πω, κάντε το. Αλλά όλα θέλουν κρατικό έλεγχο. Δεν υπάρχει κρατικό έλεγχο. Δεν υπάρχει παθογένεια του συστήματος. Σας λέω το εξής. Σε πολλαπλούς τομείς. Στη Γαλλία που υπάρχουν έλεγχοι και υπήρχε ολοσέλιδο άρθρο της Le Monde, περίπου 100 containers, αυτοκίνητα με κινέζικα προϊόντα δεσμεύονται κάθε μέρα, διότι όχι μόνο τα προϊόντα ήταν απαγορευμένα, αλλά και το απολυμαντικό τα οποία χρησιμοποιούν τα containers αυτά ήταν απαγορευμένο και περνούσε στα τρόφιμα και περνούσε και στα διάφορα ρούχα κλπ. Αλλά εκεί γίνονται έλεγχοι και οι λεμόνδοι και δημοσιεύονται σε εφημερίδες σαν τη Le Monde και όχι σε εφημερίδες σαν την Ελλάδα που δεν δημοσιεύεται τίποτα. Παρακαλώ, λέει κυρία Σιδέρη, για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Από τότε που εσείς ήταν πρόεδρος, από ό,τι μαθαίνετε σήμερα με στελέχη, με συναδέλφους σας που μιλάτε, έχει βελτιωθεί σήμερα αυτή η κατάσταση. Έχει χειροτερέψει. Εμείς πώς θα χρησιμοποιούμε τα κορίτσια ανήλικα. Και είμαι τακτικός πελάτης όλων αυτών των επόμενων. Δεν θα πηγαίνει στα Κινέζικα, κύριε Μακαρίου μου. Δεν θα πηγαίνει στα Κινέζικα. Δεν θα πηγαίνει στο τζάμπο που έχει μια πιπίλα. Βλέπω το made in PRC. Γιατί πρέπει να αναρωτηθείτε πώς τα έχει δύο λεπτά. Ή τα κλέβει ή είναι με το κοινό. Έρχονταν και όταν η χώρα μας είχε πλούτη, είχε μεγαλεία και ευμάρεια. Έρχονταν και τότε. Εδώ έχετε κάτι που αφορά όλες τις γυναίκες όμως. Την έχουμε πατήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ακούστε κάτι. Όταν ήταν ο κ. Καζαρός πρόεδρος, την επόμενη εβδομάδα βρεθήκανε καλλιτικά. Επειδή το θέμα με τα παιδικά παιχνίδια. Καρκίνο στη γυναίκα του. Και τώρα αυτή τη στιγμή τα παιδιά μου με βλέπουν. Είμαι υπεύθυνο κι εγώ απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Λέω λοιπόν για την παθογένεια τη επειδή το θέμα με τα παιδικά παιχνίδια. Εντάξει ο Καραμολέγκος, εντάξει το Μαξ Πέρι, εντάξει τα κηλικία που είναι στο ΝΟΣΕ. Στραβάρια στο διάλογο να πάνε. Λέμε εντάξει. Αλλά ρε αθεόφοβοι, ρε δολοφόνοι. Τα μωρά. Τα παιδάκια, τα μωρά. Στην Κίνα τους εκτελέσανε για το μάνα, ε. Γόι, κρεμάσανε στην τζάμπο, τα εικονάκια. 50.000 παιδιά. Δεν μας δείχνεις να έχουν μια πιπίλα στο στόμα. Νεκρά. Τα δικά σου παιδιά δεν μας δείχνεις να έχουν μπιμπερό από αυτά που πουλάς. Είπας κι άλλο τα αγοράζεις. Την επόμενη εβδομάδα ξανά τζάμπο. Εδώ. Και επειδή γυρίζει και το μάτι μου, και άμα γυρίσει πάμε και σε άλλα επίπεδα, θα δείτε πολεοδομικές αυθαιρεσίες, θα δείτε υπόγεια που έχουν γίνει καταστήματα. Τζάμπο, αρχίσαμε κακό πανηγύρι. Κακό πανηγύρι. Και εγώ δεν ευαισθητοποιούμαι επειδή έχω τρία ανήλικα παιδιά, αλλά γιατί οι καταγγελίες που φτάνουν για τα τζάμπο δεν έχουν προηγούμενο. Και κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν μιλάει. Το μπουκώνει, φημώνεται. Γιατί, πώς τη λέει τη διαφήμιση, ρουφάμε και τα λέμε. Γιατί αυτοί έτσι ρουφάνε και δεν τα λένε. Γιατί, 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 γιατί
Καλό βράδυ να έχετε, καλό βράδυ. Κοπρόσκυλα.